Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας και σήμερα που είναι Τετάρτη και είναι 4 Ιανουαρίου. Προχωράμε πάρα πολύ καλά στη νέα χρονιά, μπήκε με καλό τρόπο η νέα χρονιά, δεν μπορώ να πω το αντίθετο. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Θα μπούμε στην θεματολογία μας και στην ροή μας την κανονική, αφότου δούμε την κάρτα με τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Και θα ξεκινήσω από την ιστοσελίδα μας, δίκτυο.tv.gr. Εδώ παρακολουθείτε τη ροή του προγράμματος του δίκτυου τηλεόραση καθημερινά, επικαιρότητα και πολλά άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Στο Facebook μας βρίσκεται 2 ώρες μαζί το προφίλ της εκπομπής, δίκτυο TV το προφίλ του σταθμού. Στο Instagram παπάκι Μαρία Νάβαλη, αν θέλετε να μας στείλετε mail στο maria.navali@hotmail.com. 2-3-21-051-500 τα τηλεφωνικά μας νούμερα. Εδώ μπορείτε να μας καλείτε για να μας ενημερώνετε, να μας πληροφορείτε για οτιδήποτε σας απασχολεί και θέλετε να το επικοινωνήσετε σε εμάς και εμείς στη συνέχεια να το αναδείξουμε και βεβαίως όσο μπορούμε θα προσπαθήσουμε να βρούμε και λύση αν είναι δυνατόν. Πάμε να δούμε κάποια θέματα πανελλαδικής επικαιρότητας και φυσικά αυτό που μας απασχολεί, θα μας απασχολήσει μάλλον, κατά κόρον, σε καθημερινή βάση από ό,τι φαίνεται από εδώ και πέρα, είναι οι εκλογές, το πότε θα γίνουν εκλογές, πρώτον εθνικές εκλογές, γιατί προηγούνται των αυτοδιοικητικών εκλογών, αλλά και αυτοδιοικητικές εκλογές, γιατί εντός εισαγωγικών αρχίζουν τα όργανα σε λίγο καιρό, από την επόμενη εβδομάδα, σιγά σιγά, αφότου φύγουμε από τις γιορτές, θα έρθουν και τα φώτα, θα φωτιστούμε, θα αγιαστούμε όλοι. Ορίστε. Άρχισαν τα όργανα. Ναι, όχι, άρχισαν. Τώρα θα αρχίσουν, Δημήτρη. Τώρα έχουν αρχίσει λίγο τα ταμ-ταμ, έτσι απαλά. Ταμ, ταμ, ταμ. Και μετά θα αρχίσουν όλα τα υπόλοιπα. Τους ζουρνάδες τους βλέπω προς το καλοκαίρι. Προηγούνται άλλα, πιο ευγενικά όργανα. Έτσι, πιο προς... Όχι ότι όλα τα όργανα είναι ευγενικά, ωραία. Προηγούνται άλλου είδους όργανα, δηλαδή πιο ήσυχες και ήρεμες καταστάσεις. Οι άρπες, τα πνευστά. Φλογέρα, ναι, όλα τα πνευστά, τα βιολιά θα συνεχίσουν και μετά θα πάμε στους ζουρνάδες. Δεν το γλιτώνουμε αυτό. Το έχουμε δει το θέμα, το έργο πάρα πολλές φορές. Όσοι είμαστε και πολλά χρόνια και στο χώρο, το έχουμε δει και ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Βεβαίως, πάντοτε μια εκλογική, προεκλογική περίοδος κρύβει πάρα πολλές εκπλήξεις, μπορώ να πω, και ανατροπές και όλα όσα τέλος πάντων μπορεί να κρύβει μια προεκλογική περίοδος. Πάντως. Ο Πρωθυπουργός και στο Υπουργικό Συμβούλιο προσδιορίσε τον χρόνο των εκλογών από τον Απρίλιο και μετά. Τώρα, δημοσιογραφικά αυτά που ακούμε και εμάς από τα κεντρικά, τέλος πάντων ΜΜΕ, είναι η πρώτη ή δεύτερη Κυριακή του Απριλίου για την πρώτη εκλογική διαδικασία και μετά βλέπουμε πότε θα είναι η επόμενη. Τώρα, το μετά τον Απρίλιο πρέπει να είναι... Μάλλον από τον Απρίλιο και μετά, θα πρέπει να είναι κάποια ημερομηνία που τη δεύτερη εκλογική διαδικασία να την απομακρύνει, να μην είναι κοντά δηλαδή στις πανελλαδικές. Να ολοκληρωθεί πριν ή μετά από τις πανελλαδικές. Όλο αυτό το πατυρντί που φέρνουν οι εκλογές. Γιατί εδώ στην Ελλάδα σταματάμε και να δουλεύουμε. Όταν είναι προεκλογική περίοδος, λίγο πριν δηλαδή και λίγο μετά, διαλύεται το κράτος. Σταματάνε οι δημόσιες υπηρεσίες, σταματάει το ένα, σταματάει το άλλο. Λες και αν τέλος πάντων υπάρχουν εκλογές, δεν ξέρουμε πώς να ασχοληθεί, πώς να κάνουν τη δουλειά τους στις δημόσιες υπηρεσίες, τα υπουργεία κτλ. Τα μολύβια κάτω. Ούτε τα υπουργεία πρέπει να αφήνουν τα μολύβια κάτω, ούτε κανένας δημόσιος υπάλληλος. Μιλάω για τα κεντρικά τώρα, για τα υπουργεία κτλ. Αλλά εδώ είναι Ελλάδα. Ακόμη αυτά τα πράγματα δεν τα έχουμε ξεπεράσει. Ας το αφήσουμε και αυτό το θέμα. Είπαμε, έχουμε να ασχοληθούμε με πολλά πράγματα. Τώρα θα αρχίσουν να λένε πότε θα ανακοινωθούν, γιατί έγινε από τον Απρίλιο. Κάποια στιγμή θα πρέπει να ανακοινωθεί ακριβή ημερομηνία μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν θα πάει πάρα πολύ μακριά. Θα αρχίσουν να λέμε τα ονόματα για τις λίστες και από αφού ανακοινωθούν και τα ονόματα και οι λίστες, να δούμε βεβαίως ποιοι θα είναι υποψήφοι εδώ σε κάθε κόμμα. Έχουμε μειωθεί και η βουλευτική έδρα, μια βουλευτική έδρα λιγότερη θα έχουμε λόγω της απογραφής. Να τα καλά, μπορεί να μην είναι και τόσο κακό, μπορεί να μην είναι και καλό, δεν ξέρουμε. Θα φανεί, στο χειροκρότημα θα δούμε, να μας αντέξει το σκηνή όλους μας και όλους τους. Έκτακτη ενημέρωση για τα φάρμακα σήμερα το απόγευμα από τον κύριο Πλεύρη. Στις 5 προσδιορίζεται η συνέντευξη. Υπάρχουν, τα λέγαμε και χθες με τον κύριο Ρόντζ, υπάρχουν ελλείψεις σε φάρμακα.
αρκετά φάρμακα σε παγκόσμιο επίπεδο, γίνεται αυτό. Τους λόγους μας τους εξήγησε χθες ο κύριος Ρόντζης. Κάποια μέτρα ανακοίνωσε ο κύριος Πλεύρης. Αν τηρηθούν, μας είπε χθες ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Σερών, τότε μπορεί να έχουμε μια βελτίωση της κατάστασης. Πάντως, υπάρχει θέμα, υπάρχει πρόβλημα. Ακόμη και σε απλά αντιπυρετικά, αναλγητικά και τέτοια φάρμακα. Κάποιοι το βιώνουν περισσότερο, κάποιοι λιγότερο. Γίνονται προσπάθειες από τους φαρμακοποιούς να δούμε τι ακριβώς θα γίνει, τι ακριβώς θα πει ο κύριος Πλεύρης το απόγευμα και για αυτό το θέμα. Και δεν είναι και περίοδος για να έχουμε ελλείψεις, διότι και καθότι οι ιώσεις είναι πάρα πολλές. Πριν από λίγα λεπτά διάβαζα ότι λοιμοξιολόγος έλεγε ότι θα έχουμε 300-350.000 κρούσματα γρήπης ημερησίως. Γρήπης, όχι κορονοϊού, προσέξτε. Άλλο θέμα, άλλο κομμάτι το κορονοϊός. Ο κορονοϊός της Κίνας, που ανοίγουν τα σύνορα, αν γίνονται πιο ελεύθερα τα ταξίδια από την Κίνα προς όλο τον υπόλοιπο κόσμο, που γίνεται χαμός με τον κορονοϊό σύμφωνα με τα όσα διαβάζουμε. Κάποιες χώρες και η Ευρωπαϊκή Ένωση είπαν ναι στα τεστ σε όσους ταξιδεύουν από την Κίνα προς τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντέδρασε η Κίνα, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αντέδρασε, απειλή με αντίπεινα. Τόσο καιρό τους είχαν μαντρωμένους εκεί πέρα στην Κίνα, κανένας δεν είναι. Τώρα δηλαδή που βάζουμε εμείς για να προστατευτούμε τεστ, και αυτό δεν είναι η απόλυτη προστασία, όπως πολύ καλά έχουμε καταλάβει, γιατί μπορεί το τεστ να δείξει αρνητικό, να μην έχει εκδηλωθεί ακόμη, να ταξιδέψει ο άλλος, να έρθει και να εκδηλωθεί μετά από 1-2 μέρες ότι είναι φορέας του ιού ή να νοσήσει, καθότι βρίσκεται κάπου αλλού. Τέλος πάντων, είναι ένα μέτρο, δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα άλλο, αλλά αντέδρασε. Καλά, ας μην αντιδρούν. Να μην αντιδρούν. Και έχουμε και μία παρέτηση βουλευτή από τη θέση του ως βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Χιμάρα, ο οποίος τις τελευταίες μέρες υπήρξε το θέμα ότι το ασυμβίβαστο με την εταιρεία που είχε και δεν το έχει καταλάβει και συνέχιζε και τον κατηγορούν ότι έπαιρνε απευθείας αναθέσεις από το δημόσιο η εταιρεία που συμμετείχε και τα λοιπά, άφησε την βουλευτική έδρα. Φυσικά και δέχθηκε πιέσεις και οι πληροφορίες το λένε και όλοι το καταλαβαίνουμε, γιατί κάτι τέτοια κάνουν κακό σε οποιοδήποτε κόμμα και να ήταν, δεν είναι ανάγκη να είναι μέσα από τη Νέα Δημοκρατία, μονάχα της κυβέρνησης δηλαδή. Οπότε δέχτηκε πιέσεις και παραιτήθηκε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα είναι στη λίστα. Ποιότητα νομίζω εκλέγεται ο κύριος Χιμάρας. Αντιπολιτευτικά πειρά εννοείται από το ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Είναι κάτι που ζούμε καθημερινά. Πάντως παραιτήθηκε ο κύριος Χιμάρας, έφυγε. Και αφού είμαστε στα πολιτικά, θα πάμε τώρα να δούμε τι έγινε σήμερα στις Σέρες. Βανδαλισμούς είχαμε στο σπίτι του Προέδρου της ΝΟΔΕ, ΝΟΔΕ το λέω εγώ, της τοπικής δηλαδή οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας εδώ του νομού Σερών, του κυρίου Θόδωρου Καμπούρη. Με μπογιές έβαψαν το σπίτι, το αυτοκίνητο κτλ. Καλύτερα, ορίστε. Και συνθήματα. Και συνθήματα, ναι. Δεν τον μπουντζούρωσαν μονάχα. Καλλιτεχνικές φύσεις είναι αυτοί. Πολύ καλλιτεχνικές φύσεις είναι και εξέφρασαν την καλλιτεχνική τους διάθεση έξω από το σπίτι του κύριου Καμπούρη. Φυσικά, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και στη συνέχεια θα μιλήσουμε με τον κύριο Καμπούρη. Επίθεση στο σπίτι που διαμένει ο Θεόδωρος Καμπούρης, ο οποίος είναι πρόεδρος της ΝΟΔΕ Σερών, πραγματοποίησε ομάδα αγνώστων κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άγνωστοι έριξαν μπογιές πάνω στην είσοδο της οικοδομής που διαμένει ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ, ενώ έγραψαν συνθήματα κατά του ίδιου και της Νέας Δημοκρατίας. Όπως φαίνεται τουλάχιστον από τα συνθήματα στους στίχους, πρόκειται για ομάδα του αντιεξουσιαστικού χώρου, η οποία και ζητά ο κρατούμενος των φυλακών Νιγρίτας, που προχωρά εδώ και μέρες σε απεργία πείνας, να επιστρέψει πίσω στις φυλακές του Κορυδαλλού, που είναι και το αίτημα. Του, εξού και το σύνθημα «Κάτω τα χέρια από το Θάνο», όπως επίσης και το σύνθημα «Θάνο γερά». Ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ, φανερά ταραγμένος από το συμβάν, δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που συνέβη, καταδικάζοντας το γεγονός. Δυστυχώς συμβαίνουν και στις Σέρες πλέον αυτά τα πράγματα. Καταδικαστεί αυτή η ενέργεια σε μια ήσυχη γειτονιά των Σερών να γίνονται αυτά τα πράγματα. Τι συνέβη? Δεν γνωρίζουμε τι σημαίνει. Λογικά από αυτά που βλέπουμε, τα συνθήματα που είδατε κι εσείς, είναι από αναρχικούς οι οποίοι περισσεύουν, φαίνεται, στην Ελλάδα, οι οποίοι μάλλον βρήκαν τον τρόπο να συμπαρασταθούν στον αναρχικό που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Σερών. Και θεώρησαν ότι εσείς είστε το πρόσωπο το οποίο ευθύνεται γι' αυτό?
Δεν θέλω να απαντήσω αυτό. Ευθυνόμαστε εμείς, μια κομματική οργάνωση Νέα Δημοκρατία, να ευθύνεται για αυτό το θέμα. Νομίζω ότι είναι παράλογο. Δυστυχώς στη δημοκρατία χωράνε όλοι αυτοί που εμείς θέλουμε και ευαγγελιζόμαστε. Στη δικιά τους δεν ξέρω αν χωράμε όλοι. Το δυσάρεστο γεγονός τρομοκράτησε και όλους τους ενίκους της οικοδομής, οι οποίοι αντίκρισαν το πρωί την εικόνα αυτή, καθώς επίσης και τα οχήματα κάποιων υπέστησαν μικρές ζημιές από τις μπογιές που έριξαν οι άγνωστοι. Ο κύριος Καμπούρης μέσα σε λίγα 24 ώρα γίνεται θύμα αγνώστων για δεύτερη φορά, καθώς πριν λίγες ημέρες άγνωστοι τοποθέτησαν καρφιά και στα λάστιχα του αυτοκινήτου του. Δεν πτωούμαστε από αυτές τις ενέργειες. Το θέμα είναι ότι εδώ διαταράχθηκε όλη η οικογενειακή γαλήνη των συγκατοίκων μας και της γειτονιάς βέβαια. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι το τελευταίο που έχει γίνει στις Σέρες αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Γιατί δεν έχει ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο για τέτοιο συμβάν. Είχαμε το βανδαλισμό στο γραφείο της κυρίας Σαραμπατζή, θυμάμαι, πριν από κάποια χρόνια. Ακριβώς ήταν αυτό. Και τώρα αυτό το μεγάλο, βέβαια, έχουν συμβεί και άλλα πράγματα. Με καρφιά στο αυτοκίνητο το δικό μου πριν από λίγες ημέρες και δεν ξέρουμε αν συνδέονται βέβαια όλα αυτά. Είναι δηλαδή το δεύτερο συμβάν. Είναι το δεύτερο. Ναι. Καρφιά, όταν λέτε, βάλαν στη μάξη σας. Καρφιά. Καρφιά, μεγάλα καρφιά. Στις ρόδες. Ναι. Έσκασαν δηλαδή τα λάστιχα. Στο πλάι που μπήκε με ανθρώπινο χέρι. Άρα δηλαδή ήταν σαν να σας έχουν προειδεάσει για το τι θα συμβεί. Δεν μπορούμε να ξέρουμε, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ήταν τυχαίο γεγονός, αλλά και η αστυνομία και το συνεργείο των ελαστικών μας είπε ότι δεν ήταν από ανθρώπινο χέρι. Ένα από τα συνθήματα που προκαλεί επίσης αποτροπιασμό είναι και το σύνθημα «Δεξιός καλός, μόνο νεκρός». Σύνθημα που από μόνο το αποδεικνύει το ποιόν των ανθρώπων που το έγραψαν. Στο σπίτι του Προέδρου της ΝΟΔΕ, νωρίς το πρωί, έφτασε η αρμόδια ομάδα αστυνομικών, όπως επίσης και ο αστυνομικός διευθυντής ΣΕΡΟΝ, Ευάγγελος Τσιώτας. Την πρώτη ώρα βρέθηκε εδώ όλο το κλιμάκι ο κ. Τσιώτας, ο αστυνομικός διευθυντής. Ψάξανε τα πάντα, τραβήξανε τα πάντα, όλη την γειτονιά και βλέπουμε. Θα δούμε και τις κάμερες που υπάρχουν παραπέρα, αλλά θα δούμε. Εγώ ήρθα 2 η ώρα το βράδυ, δεν υπήρχε τίποτα. Στις 5 σηκώθηκαν οι γείτονες από δίπλα, δεν μπορούσαν να καταλάβουμε. 8 η ώρα το πρωί που βγήκαμε έξω, βρήκαμε αυτή την κατάσταση. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της τοπικής οργάνωσης της Δημοκρατίας, τον κύριο Θόδωρο Καμπούρη, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κύριε Καμπούρη. Καλησπέρα, κυρία Νάβαλη. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά σε εσάς, στους τηλεθεατές και σε όλους τους Σεραίους. Καλή χρονιά να έχουμε και ήρεμη χρονιά. Και σε αυτούς που γράφουν και αυτοί καλή χρονιά να έχουν. Καλή χρονιά να έχουν, φυσικά. Εννοείται αυτό το πράγμα. Να έχουν καλή και όμορφη χρονιά και να ηρεμήσουν και λίγο. Γιατί βλέπω ότι έχουν πολύ μεγάλο εκνευρισμό, που ο οποίος βεβαίως μπορεί κατά την άποψή τους έχουν τις δικές τους απόψεις και είναι βεβαίως θεμητό να έχουν τις δικές τους απόψεις. Δεν ξέρω πόσο θεμητό, που δεν είναι θεμητό, να είναι, εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο βεβαίως. Κοιτάξτε, οι άνθρωποι αυτοί είναι τυφλωμένοι από το μίσος τους. Κάποια στιγμή πρέπει να βγάλουν τις κουκούλες και να λειτουργήσουν με τους θεσμούς, με τη δημοκρατία. Εμείς λειτουργούμε μέσα στα δημοκρατικά πλαίσια. Αυτοί στη δημοκρατία που ευαγγελίζονται μας στέλνουν μέσα. Είναι δυνατόν να προχωρήσουν, να λένε ότι έχουν ιδέες, να ευαγγελίζονται με τις κουκούλες, να γράφουν, να απειλούν σπίτια. Άντε και το δικό μου που είμαι πρόεδρος της Νέα Δημοκρατία και παρεμβαίνω στη δικαιοσύνη για να φύγει ο αναρχικός, να σταματήσει την απεργία πείνας και να φτάσει στον Κορυδαλό. Οι άλλοι συγκάτοικοι της οικοδομής, τα παιδάκια που είναι πολλά στην οικοδομή μας, τι φταίνει να παθαίνουν σοκ και οι γείτονες. Ναι, το θέμα είναι εσείς που τρομάζει. Εμπλέκεστε ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, βέβαια, ρητορικό το ερώτημα. Είναι εύκολο στόχο, δεν μπορώ να ξέρω από πού εμπλέκομαι, ούτε μπορώ να πω στο μυαλό του και στην σκέψη τους. Δυστυχώς μας λυπεί το γεγονός αυτό. Νομίζω ότι το δημοκρατικό τόξο που όλοι ευαγγελίζουν θα πρέπει να λειτουργήσει. Θέλω να ευχαριστήσω την αστυνομική διεύθυνση ερών, τον κύριο Τσιώτα, που παραβρέθηκαν το πρωί από τις 8 η ώρα, όλη η μεγάλη αστυνομική δυναμική και έκαναν όλες τις ενέργειες που χρειάζονται. Και νομίζω ότι θα έχουμε και αποτέλεσμα για να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που φοράνε κουκούλες και δεν τις βγάζουν. Υπάρχουν, και θα τις βγάλουμε τις κουκούλες. Υπάρχουν κάμερες εκεί στην οικοδομή, γύρω στην περιοχή. Υπάρχει κάμερα στην οικοδομή, αλλά υπάρχουν και στις γειτονικές οικοδομές κάμερες, οπότε θα δούμε τι γίνεται. Καλά, συνήθως βέβαια έχουν καλυμμένα πρόσωπα. Είναι θέμα της αστυνομίας, δεν επιβαίνουμε, ούτε μπορούμε να... και δεν θέλω να μείνω. Κάνατε όλες τις νόμιμες ενέργειες, πήγατε, καταθέσατε μήνυση. Όλα τα πάντα έχουν γίνει, έχουν γίνει καταθέσεις και από μένα και από τους γείτονες. Δεν σεβάστηκαν τα περιουσιακά στοιχεία των ανθρώπων που μένουν στην οικοδομή. Δεν σεβάστηκαν την οικοδομία, να αφήσουμε τις απειλές και τα συνθήματα, αλλά δεν μπορεί να βάφουν 5 αυτοκίνητα σε μια οικοδομή ανθρώπου που δεν έχουν καμία σχέση με τίποτα. 5 αυτοκίνητα έβαψαν. 5 αυτοκίνητα.
Και τώρα μεγάλη διαμαρτυρία να φανταστώ. Εντάξει, υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση σε αυτό. Δεν έχει... Τι να πω. Το θέμα είναι δηλαδή ο απεργός πείνας που βρίσκεται στο νοσοκομείο των Σερών και το αίτημά του είναι να πάει επιστρέψει φυλακές Κορυδαλλού. Από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτή είναι η επαναστάτηση του γλυκού νερού, όπως λέμε. Καλά, γιατί δεν τους αρέσει η φυλακή εδώ των Σερών. Πιθανότατα γιατί εκεί είναι πιο εύκολο να δημιουργούν άλλα θέματα, γιατί είναι πολύ μαζεμένοι, δεν ξέρω, δεν είναι δικό μας θέμα, δεν μας αφορά άλλωστε. Η δικαιοσύνη λειτουργεί από μόνη της, είναι ανεξάρτητη αρχή και δεν έχει καμία σχέση ούτε με την κυβέρνηση και πόσο μάλλον με τα κόμματα. Ναι, αυτό νομίζω ότι δεν έχει γίνει και πολύ κατανοητό, ότι η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, θεωρείται. Τώρα, αν έχουν άλλη άποψη, δεν το καταλαβαίνω, αλλά τέλος πάντων είναι κάτι το οποίο οι απόψεις του καθενός είναι δικαίωμά του να τις έχει όπως τις έχει. Μάλιστα. Και βλέπω συνθήματα, πολύ ωραία συνθήματα βλέπω. Δεξιός, καλός μόνο νεκρός. Μάλιστα. Στο κράτος, αυτό που εμείς ευαγγελιζόμαστε, χωράνε όλοι. Στο δικό τους κράτος, με τις ιδέες που έχουν αυτοί, χωράμε εμείς. Ναι. Μεγάλη συζήτηση. Είναι μια αυθορία. Το θέμα είναι ότι υπήρξαν αυτές οι ενέργειες. Νομίζω ότι είναι καταδικαστές από όλους. Έχει πάρει το θέμα τον δρόμο της δικαιοσύνης. Προκάλεσαν και φθορές. Βλέπω ροκανίδια κάτω. Είναι από την πόρτα. Τι είναι αυτά? Είναι ροκανίδια τα οποία τα ρίξαμε για να τραβήξουν τα λάδια. Εσείς που τα ρίξατε. Ναι. Τα ρίξαμε, δεν γίνεται πάρα πολλά. Τα και λάδια ρίξαν. Λάδια από λούστρο, όχι μηχανήτη. Λάδια λούστρο τελικά είναι. Ναι. Υπάρχουν λαδομπογιές, τα αυτοκίνητα έχουν βαφεί με λαδομπογιά. Εντάξει, έχουν πάει όλα αυτά, έχουν γίνει όλες οι ενέργειες να καθαριστούν, να αποκαταστήσουμε τις ζημιές των ανθρώπων, των γειτόνων μας και συνεχίζουμε. Ναι. Δεν μας φοβίζουν αυτά. Δεν καλά, δεν είναι θέμα για να σας φοβίζουμε. Από όλες τις εμείς βγαίνουμε πιο δυνατοί και συνεχίζουμε. Ναι, το θέμα είναι ότι δημιουργήθηκε τώρα αναστάτωση και ότι δημιουργήθηκαν και έξοδα φυσικά και τα αυτοκίνητα τι χρωστούσαν. Τέλος πάντων, εντάξει. Είναι κάποιοι τρόποι έκφρασης οι οποίοι βεβαίως κρίνονται από τον καθένα και υπάρχει και η δικαιοσύνη στη μέση για να μπορέσει να διαλευκάνει την υπόθεση. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Καμπούρη, να είστε καλά. Και εγώ, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, τι να πω, ο καθένας κρίνεται και αυτοί οι τρόποι έκφρασης κρίνονται βεβαίως. Τι να πούμε, δημιουργήθηκε πρόβλημα. Θα τρέχει άλλος να βάψει το αυτοκίνητο, να το καθαρίσει. Άντε, οικοδομή. Ορίστε. Το μικρόφωνο μου γύρισε προς τα μέσα με αυτά που γίνονται και ακούει. Τι να κάνουμε. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τις εκπτώσεις. Αλλάξουμε θέμα. Ξεκινούν οι χειμερινές εκπτώσεις. Ακόμη μια ελπίδα για τους εμπόρους ότι θα έρθουν χρήματα στα ταμεία τους προκειμένου να καλυφθούν οι υποχρεώσεις που έχουν δημιουργηθεί από την αναδουλειά χρόνων. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει πρόσφατα, από την αναδουλειά χρόνων. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Ξεκινούν οι χειμερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τις 28 Φεβρουαρίου, με τους εμπόρους των Σερών να προετοιμάζονται για τις εκπτώσεις αυτές, οι οποίες αναμένεται να έχουν ιδιαιτέρως υψηλά ποσοστά, καθώς η αγορά τη χριστουγεννιάτικη περίοδο δεν κινήθηκε όπως θα έπρεπε. Οι έμποροι των Σερών καλούν όλο τον κόσμο να στηρίξει τη σεραϊκή αγορά, καθώς υπάρχει μεγάλη επάρκεια προϊόντων για το κάθε βαλάντιο. Πολλά εμπορεύματα σε πάρα πολύ καλές τιμές. Και νομίζω ότι με το νέο έτος αξίζει τον κόπο να βγουν στην πόλη μας, στις αγορές μας, να δουν πράγματα τα οποία υπάρχουν αρκετά λόγω της κρίσης. Τα εμπορεύματα είναι σίγουρα περισσότερα στα μαγαζιά μας. Πάλι και λόγω της κρίσης οι εκπτώσεις θα είναι τρομερές φέτος, πιστεύω. Θα ξεπεράσουν ίσως και το 50%. Να τους ευχηθούμε όλους χρόνια πολλά, καλή χρονιά με υγεία και ό,τι επιθυμεί ο καθένας για την οικογένειά του. Άρα από Δευτέρα θα είστε κι εσείς προετοιμασμένοι, θα έχετε βάλει ήδη και τις ταμπέλες έξω ότι έχουμε εκπτώσεις. Να ξέρετε, ήδη από σήμερα που μιλάμε, ήδη ξεκινήσαμε και κάνουμε αυτή τη δουλειά. Είμαστε σίγουροι ότι ο σεραϊκός κόσμος θα τιμήσει σεραϊκή αγορά και με χαρά τους υποδεχτούμε και τους ξεπαιδεύσουμε όσο δυνατόν καλύτερα. Η αγορά κινήθηκε πολύ λίγο μέσα στις γιορτές. Πιστεύουμε ότι ο κόσμος θα βγει γιατί ίσως το περιμένει. Δεν ξέρουμε, όμως μπορεί τελικά να μην έχει αυτό που περιμένουμε. Να μην έχουν πολλά λεφτά, να τα δαπανίσουν σε άλλες υποχρεώσεις. Πιστεύω ναι, ίσως σε αυτό οφείλεται και ό,τι συζητιέται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης όλη την ημέρα, δηλαδή βομβαρδίζεται ο κόσμος με το τόσο το ρεύμα, τόσο το πετρέλαιο, τόσο η θέρμανση και αυτά.
αρχίζουν και γίνονται επιφυλακτικοί. Ας ελπίσουμε εμείς όμως ότι αυτή η χρονιά θα είναι λίγο καλύτερη από τις προηγούμενες. Περάσαμε δύσκολα και περιμένουμε τον κόσμο βέβαια να βγει. Θα δούμε μεγάλες εκπτώσεις στα καταστήματα. Πιστεύω πως θα δούμε, γιατί από τη στιγμή που δεν κινήθηκε η αγορά όπως το περιμέναμε, θα δούμε μεγάλες εκπτώσεις, ίσως όχι από την αρχή. Και ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε καταστήματος και πώς λειτουργεί όλα τα χρόνια, ποιος σέβεται και ποιος τον πελάτη του, όλα αυτά παίζουν το ρόλο για το πώς θα κινηθούν εκτός. Οι καταναλωτές γνωρίζουν πολύ καλά πως τη Δευτέρα ξεκινούν οι εκπτώσεις, γι' αυτό και ήδη έχουν ξεκινήσει την έρευνα αγοράς, ενώ υπάρχουν και πολλοί επαγγελματίες του κλάδου που ήδη άρχισαν να βάζουν τις επιγραφές, που ενημερώνουν για τις εκπτώσεις που έρχονται ή ήδη βάζουν σε έκπτωση τα προϊόντα τους. Από Δευτέρα ξεκινάνε οι εκπτώσεις. Να δούμε πώς θα ανταποκριθεί ο κόσμος, τον περιμένουμε. Εμείς θα ξεκινήσουμε δυνατά, γιατί χρειάζεται μια ένεση στον κόσμο για να βγει ξανά στην αγορά. Άρα θα είναι ένα καλό κίνητο, δηλαδή θα δούμε 40 και 50%. Οι εκπτώσεις πάντα είναι καλές. Θα πρέπει να κάνουμε και εμείς όσο το δυνατόν από τη μεριά μας υποχώρηση με μεγαλύτερα ποσοστά για να μπορεί ο κόσμος να βγει στην αγορά. Και να πούμε ότι θέλουν και να είναι και πραγματικές εκπτώσεις αυτές ο κόσμος, να μην δούμε συμβάντα έτσι παράξενα. Είναι το πιο σημαντικό, είναι αρχή του δικού μας καταστήματος και ελπίζω και των περισσότερων καταστημάτων να οι εκπτώσεις να είναι πραγματικές. Γιατί αυτό ο κόσμος πλέον άρχισε να το αντιλαμβάνεται και είναι προετοιμασμένος, δηλαδή δεν μπορείς να τον κοροϊδέψεις. Και καλό είναι να κάνουμε όλοι τις πραγματικές εκπτώσεις. Κάνουν έρευνα αγοράς, φαντάζομαι. Έτσι βγαίνουν, βλέπουν βιτρίνες από τώρα για να προετοιμαστούν για τη Δευτέρα. Ναι, βγαίνουν, βλέπουν βιτρίνες, ζητάνε από τώρα κάποιες εκπτώσεις. Κάποια καταστήματα μπορεί να κάνουν, κάποια όχι. Ήδη αρχίζει η έρευνα αγοράς. Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος εξέδωσε πρόσφατα έναν οδηγό με τους κανόνες τους οποίους πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές για τις εκπτώσεις. Πρώτο και βασικό είναι ότι πρέπει να γίνεται έρευνα αγοράς και να ελέγχουν οι καταναλωτές όχι μόνο την τιμή, αρχική και νέα, αλλά και την ποιότητα των προϊόντων. Επίσης, θα πρέπει να αναζητούν στο διαδίκτυο την τιμή του προϊόντος που πρόκειται να επιλέξουν βάση κωδικού ή αριθμού μοντέλου, ώστε να είναι βέβαιοι ότι η τιμή που έχουν εντοπίσει είναι η πιο συμφέρουσα. Τα προϊόντα θα πρέπει να φέρουν την αρχική τιμή και την τιμή προσφοράς και όχι μόνο το ποσοστό έκπτωσης. Αυτό που πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές είναι πως στις προσφορές συχνά αναγράφεται ότι δεν γίνονται αλλαγές, γι' αυτό εάν το μετανιώσουν θα πρέπει να γνωρίζουν πως δεν έχουν τη δυνατότητα αλλαγής. Επίσης οι καταναλωτές πρέπει πάντα να ζητούν απόδειξη για τα προϊόντα που έχουν αγοράσει, καθώς σε περίπτωση που το προϊόν είναι ελαττωματικό και θελήσουν να το επιστρέψουν ή να το αλλάξουν, η επίδειξη της απόδειξης είναι απαραίτητη. Έλεγα πάντα και θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Οι έμποροι που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν να πάνε μπροστά. Ειδικά στις πόλεις σαν εμάς που είμαστε μια μικρή πόλη, μια επαρχιακή πόλη και γνωρίζουμε ένας τον άλλον πάρα πολύ καλά, δεν μπορώ εγώ να κοροϊδέψω τον πελάτη μου. Δηλαδή θα είναι άδικο και για τον πελάτη και για μένα του χρόνου πώς περιμένω να δουλέψω. Εάν το κάνω θα το καταλάβει. Επομένως χάνω κατευθείαν έναν πελάτη. Και όλους τους πελάτες όταν τους κοροϊδεύουν. Κάνει φαντάζομαι και έρευνα αγοράς ο κόσμος. Δηλαδή θα μπει να ρωτήσει πόσο κάνει αυτό, για να το ξέρει. Αν έχει... Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να κάνουν, όχι να επειδή επιβάλλεται να κάνουν έρευνα αγοράς, να το δουν πριν, να το δουν μετά και να ανακαλύψουν ποια είναι τα καταστήματα αυτά που δεν λειτουργούν σωστά στις εκπτώσεις. Δηλαδή να τους απορρίπτουν. Εγώ το λέω ευθέως. Δηλαδή να τους απορρίπτουν. Δεν μπορώ εγώ σήμερα να έχω ένα ρούχο 50 ευρώ και αύριο να το βάλω 70 στο καρτελάκι για να λέω με την έκπτωση πάει 45. Είναι κοροϊδία. Δηλαδή, προς Θεού, σήμερα υπάρχει όμως και το ίντερνετ και νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ είναι ψαγμένοι άνθρωποι. Η νεολαία, γενικά. Οπότε νομίζω ότι αυτοί που το κάνουν, κάνουν ένα τραγικό λάθος και έρχεται μπούμεραγκ σε αυτούς. Μέχρι τέλος Φλεβάρι εκτός, έτσι. Ναι, μακάρι να πάει καλά, μακάρι να δουλέψουν τα καταστήματα. Είμαστε αλυσίδα, το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Μακάρι η αγορά να ανασάνει και ας ο κόσμος στηρίξει την πόλη του. Ο κάθε ένας να στηρίξει τον τόπο του. Δηλαδή, είναι σημαντικό. Το λέμε και ας το ξαναπούμε άλλη μια φορά. Επιστρέψαμε και πάμε να συνεχίσουμε να δούμε τα θέματα. Πινιδωτές δωρεά από τον ΟΠΑΠΚΑ σε σωματεία. Θα πάμε να δούμε σχετικό ρεπορτάζ. Πρόεδρε, να δώσεις εσύ τον πρώτο πινιδωτή. Δώσεις τα καλά δέντρα, έτσι. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, Γιάννη.
και με την ευχή ακρία στον Άρη. Ακρία στον Άρη. Λοιπόν, να δώσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμαρχε. Να είστε καλά, είναι κάτι που. Έλειπε και είναι μεγάλη. Έξι απεινιδωτές δόρισε σε ποδοσφαιρικά σωματεία του Δήμου των Σέρων αθλητικός οργανισμός. Η παράδοση έγινε το πρωί της Πέμπτης, παρουσία εκπροσώπων των ομάδων, του Προέδρου της ΣΕΠΣ και φυσικά του Δημάρχου. Όλοι αυτό που ευχήθηκαν είναι οι απεινιδωτές να είναι αχρίαστοι, αλλά διαπιστώνεται ότι μπορούν όπου βρίσκονται να σώσουν μια ανθρώπινη ζωή όταν παραστεί ανάγκη. Από την αρχή είχαμε θέσει σαν πρώτο στόχο την ασφάλεια σε όλους τους χώρους, τους δημοτικούς, είτε είναι χώροι που κινούνται πολίτες, είτε είναι αθλητικοί χώροι, είτε είναι σχολικοί χώροι. Και γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε στην διαδικασία της επέκτασης αυτών των απεινιδωτών που τοποθετούνται, έχουν τοποθετηθεί ήδη απεινιδωτές σε όλους τους δημοτικούς χώρους, σε όλα τα δημοτικά καταστήματα, στους δημαρχείς, στα ΚΕΠ, εκεί που έχουμε δημοτικούς χώρους, και με αυτή την κίνηση επεκτείνουμε αυτό το δίκτυο και στα αθλητικά σωματεία, στους χώρους δηλαδή που έχουν αθλητικά σωματεία που είναι σε δημοτικά γήπεδα. Έξι απεινιδωτές παραδόθηκαν σήμερα από τον ΟΠΑΚΠΑ σε ισάριθμα αθλητικά σωματεία που αγωνίζονται σε γήπεδα του Δήμου Σερών. Αυτό που ευχόμαστε αχρίαστο να είναι, να μην χρειαστεί ποτέ να χρησιμοποιηθούν. Παρ' όλα αυτά όμως θα υπάρχουν στις αθλητικές μας εγκαταστάσεις. Όπως είπε και ο Δήμαρχος, είναι μια διαδικασία που αυτή τη στιγμή συνολικά για το Δήμο είναι σε εξέλιξη. Ο οργανισμός εδώ έδωσε στα ποδοσφαιρικά σωματεία. Να πω ότι υπάρχουν και κάποια ποδοσφαιρικά σωματεία τα οποία χρησιμοποιούν αυτή τη στιγμή τους απεινιδωτές που είχαν δοθεί στις κοινότητες, όπως τους Κουτάριους ας πούμε. Σε δεύτερη φάση ίσως προμηθευτούμε και επιπλέον απεινιδωτές για να μπορέσουν να έχουν και στα γήπεδά τους στην αθλητική εγκατάσταση. Σκοπός είναι μελλοντικά όλα τα αθλητικά σωματεία να έχουν το δικό τους απεινιδωτή, με το Δήμαρχο να διευκρινίζει πως στα κλειστά γήπεδα του Δήμου Σερών αλλά και στα δημοτικά κτίρια έχουν ήδη εγκατασταθεί απεινιδωτές. Βέβαια, μαζί με τους απεινιδωτές θα πρέπει να κάνουν και τα ανάλογα σεμινάρια τόσο οι πολίτες όσο και οι δημοτικοί υπάλληλοι. Το νέο έτος και στα δημοτικά ΚΔΑΠ αλλά και στις μεγάλες σχολικές μονάδες θα έχουμε ειδικούς απεινιδωτές, γιατί εκεί χρειάζονται άλλου είδους απεινιδωτές για μικρά παιδιά, ούτως ώστε να ολοκληρώσουμε ένα τέτοιο δίκτυο προστασίας, ένα τέτοιο δίκτυο που σώζει, όπως είπαμε, ζωές, για να προλάβουμε τις δυσάρεστες καταστάσεις. Ευχόμαστε να είναι αχρίαστοι όλοι, να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Φυσικά ακολουθεί και το κομμάτι της εκπαίδευσης. Εκπαίδευση έχει γίνει ήδη για τους επιδοτές οι οποίοι έχουν ήδη εγκατασταθεί. Εκπαίδευση θα γίνει και μέσα στον Ιανουάριο για όλους, σε όλες τις ομάδες που έχουν πάρει τους επιδοτές τους, ώστε η χρήση τους να είναι, γιατί πρέπει να είναι πιστοποιημένοι αυτοί οι οποίοι θα τα χρησιμοποιούν. Ακολουθεί η εκπαίδευση αυτή την πιστοποίηση. Και φυσικά το ίδιο θα γίνει και με τις μεγάλες σχολικές μονάδες. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, απεινιδωτές το επόμενο διάστημα θα δούμε και σε μεγάλες σχολικές μονάδες. Μεγάλες σχολικές μονάδες. Ο σκοπός μας, ο στόχος μας είναι τελικά να πάμε σε όλα τα σχολεία. Αλλά καταλαβαίνετε, είναι 97 σχολικές μονάδες. Είναι υπερβολικά μεγάλο το νούμερο. Θα το πάμε τμηματικά. Δηλαδή, προκρίνονται πρώτα οι μεγαλύτερες σχολικές μονάδες και θα προχωρήσουμε. Επειδή είχατε βάλει και στην αρχή της θητείας σας και κάποιους σε μεγάλα χωριά, όπως ας πούμε στα ΚΕΠ του Λευκών, αυτό. Στα πιο μικρά χωριά το σκέφτεστε, γιατί και εκεί μπορεί να εσωτήριωσε κάποια κοινωνική καταστροφή. Ούτως ή άλλως, σας λέω ότι όλη αυτή η διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Την προχωρούμε. Πέραν των 9, νομίζω, χωριών που έχουμε, των απεινιδωτές που έχουμε σε χωριά, ο στόχος μας είναι να πάμε και στα υπόλοιπα. Θέλω να είμαστε καλυμμένοι παντού. Ο Δήμος Σερών διοργανώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα σεμινάρια πρώτων βοηθειών αλλά και χρήσης απεινιδωτή, ώστε οι Σεραίοι πολίτες να είναι πιστοποιημένοι στη χρήση αυτών των μηχανημάτων. Το επόμενο σεμινάριο θα είναι τριήμερο και ξεκινά στις 18 Ιανουαρίου. Πρόκειται για ένα τριήμερο σεμινάριο, το οποίο γίνεται πάντοτε σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ και το οποίο ουσιαστικά περιλαμβάνει κάποιες ενότητες υποχρεωτικά για όλους όσους θέλουν να συμμετάσχουν. Αφορά τη βασική αναγνώριση του πάντων
άσχοντα που βρίσκεται σε κατάσταση καρδιακής ανακοπής. Εν συνεχεία υπάρχουν γνώσεις και δεξιότητες που αποκτώνται όσον αφορά την τοποθέτηση του πάσχοντα του θύματος σε ανάνυψη όταν αυτό επιτρέπεται και επιβάλλεται. Στη συνέχεια υπάρχουν κάποια γνώσεις θεωρητικές αλλά και πρακτικές αναφορικά με την εφαρμογή τεχνικών καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης, ταυτόχρονα όμως και με τη χρήση του αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή και βασικές θεωρητικές γνώσεις για τη λειτουργία και την ασφάλεια των απεινιδωτών. Όπως είπαμε, αυτό το τριήμερο σεμινάριο που ξεκινάει στις 18 Γενάρη και θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον ΟΠΑΚΠΑ μέσα εδώ στις δικές τους εγκαταστάσεις, οδηγεί και σε επιστοποίηση με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες έρχονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης σε όλες τις υπηρεσίες υγείας και οδηγεί και σε επιστοποιημένη χρήση των απεινιδωτών. Εμείς κάνουμε κάλεσμα σε όλους όσους το επιθυμούν να συμμετάσχουν, γιατί συνήθως έρχονται μέχρι τώρα, δηλαδή στα σεμινάρια που έγιναν και από το Τμήμα Δημόσιας Υγείας, έρχονταν συνήθως τα ίδια άτομα. Γι' αυτό κάνουμε ένα κάλεσμα όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι να ενταχθούν σε αυτά τα σεμινάρια και να οδηγηθούν και στην πιστοποίηση. Μάλιστα, και είναι και σημαντικό όλο αυτό που μας είπε η κυρία Πάνου. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα φωτοβολταϊκά από την πλευρά των Δήμων. Έχουμε ακούσει πολλά για ενεργειακές κοινότητες, για φωτοβολταϊκά που μπορούν να δώσουν δωρεάν ρεύμα ή έσοδα στους Δήμους. Αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχει ένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά τη ΔΕΗ. Δηλαδή, ναι, μεν δίνονται οι άδειες για να γίνουν, αλλά μετά δεν μπορεί η ΔΕΗ να πάρει. Δεν υπάρχουν θέσεις, τέλος πάντων, για να μπορέσουν να δώσουν, να δώσουν το ρεύμα, να πουλήσουν το ρεύμα και να πάρουν χρήματα. Αυτά μας τα εξηγεί στο ρεπορτάζ που ακολουθεί ο Δήμαρχος Επανούλη Παπά, ο κύριος Νότας. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι αρμοδιότητα του εκάστοτε Δήμου να ρίξει μέρος των λίγων δυνάμεων που έχει σε προσωπικό και πόρους για να κάνει παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Νομίζω ότι δεν είναι στις προτεραιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το θέμα των φωτοβολταϊκών πάρκων είναι ένα θέμα που απασχολεί πολλούς δήμους της χώρας, κυρίως ορεινούς, που έχουν στα διοικητικά τους όρια μεγάλες εκτάσεις και κυρίως βουνά και λόφους. Μεγάλες εταιρείες υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ώστε να δημιουργήσουν μεγάλα αεολικά ή φωτοβολταϊκά πάρκα, ώστε να παράξουν ενέργεια και φυσικά να βγάλουν πολλά χρήματα. Πολλές φορές το ερώτημα που τίθεται είναι για ποιο λόγο, εάν το κέρδος είναι τόσο μεγάλο, δεν είναι οι Δήμοι αυτοί που θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους ώστε να δημιουργήσουν το πάρκο και να εξοικονομήσουν χρήματα για τους δημότες τους. Ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Παπά απαντά πως αυτό, αν και ακούγεται εύκολο, δεν είναι, γιατί οι Δήμοι δεν μπορούν να απασχολήσουν όλο το προσωπικό τους σε ένα τέτοιο project και να αφήσουν όλα τα υπόλοιπα έργα σε δεύτερη μοίρα. Η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να εξυπηρετεί τους συνδημότες σε άλλα ζητήματα, ίδρυυση, άρδευση, αποχέτευση, πράσινο, καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμό και όχι στο να ρίξουμε βάρος από τις ελάχιστες δυνάμεις είτε σε ανθρώπινους πόρους είτε σε οικονομικούς πόρους για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό πρέπει να το κάνει κάποιος άλλος, να το κάνει με τους κανόνες που θα βάλει το ελληνικό κράτος και να το παίρνουμε εμείς έτοιμο σε χαμηλές τιμές. Εάν όμως συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και η τοπική αυτοδιοίκηση κληθεί εκ των πραγμάτων να πάει στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τότε μας λείπουν τρία χ. Ποια είναι αυτά τα χ? Ένα είναι ο χώρος, ο ηλεκτρικός χώρος. Εγώ θα σας πω αυτή τη στιγμή, κυρία Βαΐδου, ότι εμείς έχουμε τη δυνατότητα και κάνουμε παραγωγή από φωτοβολταϊκό στο λύκειο της Πεντάπολης, 21 κιλοβάτ, και η αίτηση που μας επιτρέπει ο ΑΔΜΙΕ, που είναι ο φορέας της ελληνικής κυβέρνησης, του ελληνικού κράτους, να κάνουμε έγχυση μέσα στο δίκτυό του, είναι μόνο για τα 10 κιλοβάτ. Άρα ενώ είμαστε παραγωγή τη στιγμή που μιλάμε ως Δήμος Εμμανουήλ Παπά, δεν υπάρχει ο ηλεκτρικός χώρος για να δώσουμε εμείς το ρεύμα που κάνουμε παραγωγή, για να καλύψουμε τις δικές μας ανάγκες. Δεν το δέχονται. Το ότι δεν υπάρχει ηλεκτρικός χώρος είναι ο δεύτερος ανασταλτικός παράγοντας για τους Δήμους. Δηλαδή, ο Δήμος μπορεί να παράξει ρεύμα, αλλά δεν μπορεί κάπου να το δώσει. Σε πολύ μικρό βαθμό αυτό γίνεται και στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά. Άρα δεν υπάρχει ηλεκτρικός χώρος. Δεν υπάρχει χρόνος για να γίνουν όλες αυτές τις επενδύσεις και οι αδειοδοτήσεις τους απαιτούνται τουλάχιστον 2 έτη και το πρόβλημα της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι εδώ και τώρα για να λύσουμε τα υψηλά κόστη της ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικά δεν υπάρχει και το τρίτο χ που είναι η χρηματοδότηση. Αυτά δεν μπορούν να γίνουν από τα ανύπαρκτα αποθεματικά που έχει η τοπική αυτοδιοίκηση γιατί... Παίρνουν
50-60% από το... Για να πάρει κάποιος, για να πάρει... Συμφωνούμε, συμφωνούμε. Μα σας λέω ότι αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν έχουμε κάποια ευνοϊκή μεταχείριση από τον ΑΔΜΙΕ, από τον ΔΕΔΙΕ, από τη ΔΕΗ για να το πω απλά, για να μπορέσουμε έστω και αν κάνουμε παραγωγή να το βάλουμε μέσα στο ηλεκτρικό δίκτυο καθώς δεν υπάρχει ηλεκτρικός χώρος. Και αν δεν υπάρχει ηλεκτρικός χώρος, όλες αυτές οι μεγάλες εταιρείες που θέλουν να δημιουργήσουν τα μεγάλα πάρκα, πού θα πάνε το ρεύμα τους? Η απάντηση είναι πως το πολλούν στο εξωτερικό στην πλειονότητά τους. Δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις, κυρία Βαΐδου, και ακούστηκε αυτό στο συνέδριο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Υπάρχει δήμος, δήμαρχος, δήμος στη Βόρεια Ελλάδα μάλιστα, που έχει 13 σχολεία τα οποία κάνουν παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και δεν του επιτρέπεται να συνδεθεί με το δίκτυο. Γιατί δεν υπάρχει ηλεκτρικός χώρος. Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Πιστεύω ότι επειδή δεν βλέπω το πρόβλημα της ενεργειακής κρίσης να εξομαλύνεται, έστω και αν σταματήσει ο πόλεμος, γιατί για να λέμε αλήθειες, κυρία Βαΐδου, το πρόβλημα της αύξησης του ηλεκτρικού ρεύματος, της ενέργειας, της ηλεκτρικής ενέργειας, έγινε πριν την έκρηξη του πολέμου. Από το Σεπτέμβριο του 2021. Ο πόλεμος άρχισε το Φεβρουάριο του 2022. Άρα οι αυξήσεις στην ηλεκτρική ενέργεια προϋπήρχαν, απλά οξύνθηκαν και μεγάλωσαν με την έναρξη του πολέμου. Άρα είναι ένα σοβαρότατο ζήτημα που δεν μπορεί να το ζήσει, δεν μπορεί να το λύσει, συγγνώμη, με δικές της πρωτοβουλίες σε τοπική αυτοδιοίκηση. Το κομμάτι των φωτιστικών και η αλλαγή του σε LED, όχι μόνο της λάμπας αλλά και όλου του συστήματος, είναι κάτι που αυτή τη στιγμή απασχολεί το Δήμο Εμμανουήλ Παπά, με το Δήμαρχο να ξεκαθαρίζει πως ξεκίνησε να ερευνά την καλύτερη πρόταση, μελετώντας τον τρόπο δανεισμού από το παρακαταθηκών και δανείων, αλλά βλέποντας πως και εκεί υπάρχει αδιέξοδο με τους διαγωνισμούς, σταμάτησε την οποιαδήποτε επαφή, αναμένοντας στις εξελίξεις. Είναι σε αδιέξοδο η όλη κατάσταση. Νομίζω όμως ότι η αγορά σιγά σιγά εξομαλύνεται. Μπαίνουν κανόνες που είναι αποδεκτοί από όλες τις εταιρείες που ενδιαφέρονται. Οι διαγωνισμοί πάβουν να είναι, όπως το παρελθόν, εκ των πραγμάτων, εντός εισαγωγικών να το πω, φωτογραφικοί. Νομίζω ότι είναι από τα επόμενα που πρέπει να κινηθούμε. Τι κάναμε όμως εμείς? Εμείς κάναμε κάτι άλλο. Έχουμε χρηματοδοτηθεί από πρόγραμμα που τρέχει με 2,5 εκατομμύρια ευρώ για να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε ενεργειακά τα αντλιοστάσια της σύνδρευσής μας. Να γνωρίζετε ότι το 65% του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας που καλείται να πληρώσει ο Δήμος και κατ' επέκταση ο συνδημότης μας αφορά τα αντλιοστάσια, και την κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας. Εκεί εμείς μέσα στο 2023, με σύμβαση που θα υπογράψουμε μέχρι το τέλος του 2022, δηλαδή τελειώνει η διαγωνιστική διαδικασία, είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε, μέχρι το τέλος του 2022 θα υπογράψουμε μια σύμβαση 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα στα αντλιοστάσια της σύνδρευσής μας να καταναλώνουν πολύ μικρότερη ενέργεια, ηλεκτρική ενέργεια. Στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά ακολουθούν το παράδειγμα του Φώτη Δομουχτσίδη, αλλάζοντας όσους λαπτήρες καίγονται με LED. Δεν αλλάζουν όμως όλο το βραχίωνα. Το πρότυπο που ακολουθεί ο κ. Δομουχτσίδη το ακολουθούν οι περισσότεροι Δήμοι και σε ένα βαθμό το ακολουθούμε και εμείς, κυρία Βαΐδου. Καταρχήν να πω ότι όλες οι λάμπες που αλλάζουν σήμερα στους κλασικούς στήλους της ΔΕΗ είναι LED. Τώρα μιλάμε βέβαια για ολόκληρο το εξάρτημα όλο. Αυτό γίνεται σε πολλά σημεία του Δήμου μας και θα συνεχίσει να γίνεται, χωρίς όμως να πηγαίνουμε σε μια μεγάλη διαγωνιστική διαδικασία ενός έργου. Γιατί σας είπα και προηγουμένως ότι το περιβάλλον είναι ευμετάβλητο, οι κανόνες των δημοπρασιών αλλάζουν συνεχώς. Θα κρίνουμε αν θα πάμε σε ένα δανεισμό από το παρακαταθηκών και δανείων ή θα πάμε σε μια μορφή ΕΣΔΙΤ. Αυτή τη στιγμή είναι κάτι που δεν μας απασχολεί, καθώς όπως σας είπα δεν έχει βρεθεί ακόμα στην αγορά η ισορροπία που πρέπει. Είναι έσοδο και σας είπα ότι εμείς προτιμήσαμε να ρίξουμε βάρος και χρηματοδοτηθήκαμε για 2,5 εκατομμύρια ευρώ για ένα έργο που έχουμε υπογράψει σύμβαση και θα αρχίσει άμεσα μέσα στο 23.
Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε και πάμε να δούμε τι μας λέει ο πρόεδρος του Συλλόγου Φαρμακοποιών Νομού Σερών, ο κύριος Ρόντζης, για τις ελλείψεις στα φάρμακα. Τι περιμένουν, μάλλον τι ακριβώς γίνεται, τι συμβαίνει δηλαδή, και τι περιμένουν από εδώ και πέρα για να έχουμε την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των ασθενών βεβαίως. Συνεχίζεται το πρόβλημα της έλλειψης φαρμάκων στην αγορά της χώρας μας. Αυτή τη στιγμή περισσότερα από 230 φάρμακα λείπουν από τα ράφια των φαρμακείων. Πρόκειται κυρίως για φάρμακα που χορηγούνται για βραχυχρόνιες θεραπείες, ανάμεσά τους και βασικά παυσίπονα, σιρόπια, κλασικά αντιβιωτικά και εισπνεώμενα, όπως και φάρμακα με αυξημένη παγκόσμια ζήτηση λόγω της έξαρσης των ιώσεων. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη καταγραφή του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, 156 φάρμακα βρίσκονται σε μακροχρόνια έλλειψη. Υπάρχουν δύο διαφορετικά επίπεδα του προβλήματος. Το ένα έχει να κάνει με τις χρόνιες αγωγές και το πολύ γνωστό θέμα των ελλείψεων των φαρμάκων που λείπουν από την αγορά, κυρίως λόγω εξαγωγής. Η εξαγωγή τους οφείλεται στη διαφορά τιμής. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, στην Ελλάδα, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε τιμές οι οποίες είναι από τις χαμηλότερες, αν όχι χαμηλότερες, με αποτέλεσμα το φάρμακο το ελληνικό ή μάλλον το φάρμακο γενικότερα στην Ελλάδα, μπορεί να είναι και φάρμακο που έχει εισαχθεί πρώτα από πολυεθνικές και να εξάγεται ξανά, είναι πολύ θελκτικό για εξαγωγές. Οι φαρμακοποιοί δηλώνουν πως ακόμη και αν δεν μπορεί να βρεθεί το αρχικό φάρμακο που έχει συνταγογραφήσει ο γιατρός, μπορεί να βρεθεί κάτι αντίστοιχο, γι' αυτό και κανείς δεν πρέπει να στοκάρει φάρμακα. Ο φαρμακοποιός είναι ο απόλυτα καταρτισμένος επιστήμονας, ο οποίος μπορεί να προτείνει κάτι διαφορετικό από αυτό που ονομαστικά ζήτησε, όχι κάτι άλλο, κάτι το οποίο να είναι, αν όχι ο Γιάννης που ζητάει ο κόσμος, ο Γιαννάκης, να το πω έτσι χαριτολογώντας, το οποίο όμως κάνει σίγουρα τη δουλειά του. Θεωρούμε γενικά ότι έχουμε καταφέρει και έχουμε αναπτύξει ένα υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης με τον πολίτη. Μας εμπιστεύεται στην σύσταση, οπότε είναι κάτι το οποίο βοηθάει σημαντικά αυτή τη στιγμή το πρόβλημα. Και ένα δεύτερο πράγμα το οποίο θα πρέπει ο πολίτης να καταλάβει, και έχοντας και πλέον εμπειρία από προηγούμενες υγειονομικές κρίσεις, είναι ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού. Δηλαδή, δεν υπάρχει κανένας λόγος στοκαρίσματος φαρμάκων. Να θυμάται πάντα ένας πολίτης ότι αν πάρει 2 και 3 και 4 σιρόπια παρακεταμόλης αυτή τη στιγμή για να τα έχει στο σπίτι για να υπάρχουν, κατά πάσα πιθανότητα αυτά αφενός θα λήξουν σε κάποιο ντουλάπι, αφετέρου θα στερήσει από μια μητέρα, από έναν πατέρα που τώρα χρειάζεται για το παιδί του πιθανώς ένα σιρόπι παρακεταμόλης, γιατί τώρα το παιδί του νοσεί. Άρα να έχουμε αυτή την κοινωνική ευαισθησία και αυτή την κουλτούρα και να είμαστε και δεκτική σε υποκαταστάσεις από τον πλέον εξειδικευμένο επιστήμονα που είναι ο φαρμακοποιός. Τέλος, ειδικά στις εφημερίες και στις διανυκτερεύσεις, και έχουμε ακόμα και αρκετές γιορτές και αργίες κτλ., θα πρέπει ο κόσμος πάλι να συμπεριφέρεται με σύνεση, να παίρνει μόνο τα απολύτως αναγκαία, να μην καταναλώνει, να μην μάλλον παίρνει μεγαλύτερες ποσότητες, γιατί παρατηρούνται φαινόμενα προς το τέλος της βάρδιας, δυστυχώς, να υπάρχουν ελλείψεις και να πρέπει κάποιοι πολίτες να περιμένουν την επόμενη ημέρα. Το Υπουργείο Υγείας έχει λάβει μια σειρά από μέτρα, με κυριότερο την απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών για τα φάρμακα που είναι σε έλλειψη, ενώ απειλεί με λουκέτο τις φαρμακαποθήκες που δεν τηρούν την απαγόρευση. Έχουμε το Υπουργείο, το οποίο εξήγηλε μια σειρά μέτρων, τα οποία θεωρούμε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Το σημαντικό είναι να εφαρμοστούν άμεσα. Δηλαδή, να μην μείνουμε στις εξαγγελίες, αλλά άμεσα να γίνει εφαρμογή των συγκεκριμένων μέτρων, και θεωρούμε ότι αν όντως συμβεί αυτό, θα έχουμε όντως ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Το δεύτερο επίπεδο ελλείψεων που έχουμε και είναι καινούργιο και μάλλον θα πρέπει να συμβιβαστούμε με αυτό και να το αντιμετωπίσουμε για όλο το 23, έχει να κάνει με ευρέως κινήσιμα φάρμακα, με τα λεγόμενα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, τα οποία αφορούν αναλγητικά, αντιπυρητικά, αποσυμφορητικά, ακόμα δυστυχώς και κάποια αντιβιωτικά, τα οποία είναι βεβαίως συνταγογραφούμενα, στα οποία θα έχουμε θέμα. Γιατί έχει γίνει μια πολύ κακή πρόβλεψη από τις πολυεθνικές εταιρείες παραγωγής για τον φετινό χειμώνα. Δηλαδή, δεν προβλέφθηκε σωστά η έξαρση των ιώσεων και γενικότερα των λοιμόξεων, με αποτέλεσμα οι ποσότητες οι οποίες παρήγγειλαν σε πρώτες ύλες και έκδοχα από τις χώρες παρασκευής που είναι κατά βάση στην Ασία, δηλαδή η Κίνα, να ήταν σε πολύ μικρότερες των αναγκών ποσότητες. Με αποτέλεσμα αυτό το πρόβλημα να μην το έχει μόνο η Ελλάδα βεβαίως, αλλά να είναι ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα, και καθώς καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ταυτόχρονη ζήτηση από όλα τα κράτη
κράτη και της Ευρώπης και πιθανώς και από την Αμερική, οι δυνατότητες αυτή τη στιγμή είναι περιορισμένες. Άρα δεν έχουμε ακριβώς έλλειψη, έχουμε όμως χαμηλή διάθεση. Οι φαρμακοποιοί απαιτούν τα εμβόλια αλλά και πολύ περισσότερα φάρμακα να δίνονται αποκλειστικά και μόνο με ιατρική συνταγή. Δεν τηρείται αυτό το που λέμε πάντα με ιατρική συνταγή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα να γίνει κουλτούρα. Έχει γίνει ήδη στα αντιβιωτικά και είναι προς το δημόσιο συμφέρον και προς την καλύτερη υγεία όλων μας. Θα πρέπει κάποια βασικά πράγματα να αρχίσουν να τηρούνται στην Ελλάδα, ίσως με πιο αυστηρές κυρώσεις και με απαγορεύσεις. Δηλαδή, να μην μπορεί κανένα φάρμακο ουσιαστικά το οποίο φέρει την ένδειξη συνταγογραφούμενο να δοθεί με κανέναν άλλον τρόπο πλην της συνταγής. Αυτό πιστέψτε με, και τη δημόσια υγεία θα έκανε καλό και στις εξαγωγές θα έκανε καλό, καθώς δεν θα υπήρχαν τα φαινόμενα από τη λιανική να εξάγονται απευθείας φάρμακα. Ναι, αλλά πάλι εσείς τα δίνετε. Δηλαδή, από εσάς θα έρθω εγώ να πάρω ένα φάρμακο το οποίο μπορεί να είναι συνταγογραφούμενο, αλλά εσείς να μου το δώσετε. Πώς ακριβώς λέτε? Αυτό συμβαίνει ως προς το εξής. Κάποιος πολίτης μπορεί να αιτιάται ότι έχει μια πάθηση, να λέει ότι θέλω 2 ή 3 σκευάσματα από αυτό ή έστω και ένα από αυτό και να κάνει το φαινόμενο σκούπα, να πηγαίνει από φαρμακείο σε φαρμακείο, να παίρνει 10-20 κουτιά να μαζεύει και να τα εξάγει. Πιστέψτε με, μην απορείτε, αυτά συμβαίνουν στην αγορά μας. Όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν στην αγορά μας, ακόμη και στα φάρμακα. Εμείς θα πάμε να δούμε τώρα τι κάνει ο Δήμος Σερών. Συνεχίζει μάλλον τα σεμινάρια πρώτων βοηθειών από την αρμόδια αντιδημαρχία κοινωνικής πολιτικής. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο όλοι μας πρέπει να γνωρίζουμε. Σεμινάρια πρώτων βοηθειών αλλά και χρήσης απεινιδωτή σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ διοργανώνει ανατακτά χρονικά διαστήματα ο Δήμος των Σέρων, προκειμένου όλοι οι Σεραίοι να μπορέσουν να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες, ώστε εάν παραστεί ανάγκη να σώσουν μια ανθρώπινη ζωή. Ένα ανάλογο σεμινάριο τριήμερο αυτή τη φορά θα ξεκινήσει και πάλι στις 18 Ιανουαρίου, όπου και σε αυτό όσοι συμμετέχουν θα λάβουν την ανάλογη πιστοποίηση. Ο Δήμος Σερών διοργανώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα επιμόρφωση αναφορικά με την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και την αυτόματη χρήση εξωτερικού απεινιδωτή. Είχαμε προγραμματισμένο το επόμενο για τις 8 Φλεβάρι. Το μεταφέραμε σε συνεργασία με τον πρόεδρο του ΠΑΚΠΑ, τον κύριο Γάσιο, στις 18 Γενάρη. Πρόκειται για ένα τριήμερο σεμινάριο, το οποίο γίνεται πάντοτε σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ και το οποίο ουσιαστικά περιλαμβάνει κάποιες ενότητες υποχρεωτικά για όλους όσους θέλουν να συμμετάσχουν. Αφορά τη βασική αναγνώριση του πάσχοντα που βρίσκεται σε κατάσταση καρδιακής ανακοπής. Εν συνεχεία υπάρχουν γνώσεις και δεξιότητες που αποκτώνται όσον αφορά την τοποθέτηση του πάσχοντα του θύματος σε ανάνυψη όταν αυτό επιτρέπεται και επιβάλλεται. Στη συνέχεια υπάρχουν κάποια γνώσεις θεωρητικές αλλά και πρακτικές αναφορικά με την εφαρμογή τεχνικών καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης, ταυτόχρονα όμως και με τη χρήση του αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή και βασικές θεωρητικές γνώσεις για τη λειτουργία και την ασφάλεια των απεινιδωτών. Όπως είπαμε, αυτό το τριήμερο σεμινάριο που ξεκινάει στις 18 Γενάρη και θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον ΟΠΑΚΠΑ μέσα εδώ στις δικές τους εγκαταστάσεις, οδηγεί και σε επιστοποίηση με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες έρχονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης σε όλες τις υπηρεσίες υγείας και οδηγεί και σε επιστοποιημένη χρήση των απεινιδωτών. Εμείς κάνουμε κάλεσμα σε όλους όσους το επιθυμούν να συμμετάσχουν, γιατί συνήθως έρχονται μέχρι τώρα, δηλαδή στα σεμινάρια που έγιναν και από το Τμήμα Δημόσιας Υγείας, έρχονταν συνήθως τα ίδια άτομα. Γι' αυτό κάνουμε ένα κάλεσμα όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι να ενταχθούν σε αυτά τα σεμινάρια και να οδηγηθούν και στην πιστοποίηση. Οι ενδιαφερόμενοι, εάν το επιθυμούν, θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους όταν βγει η πρόσκληση, ώστε να συμμετέχουν σε αυτό. Βγαίνει πρόσκληση από το Τμήμα Δημόσιας Υγείας. Αυτή τη φορά για τις 18 Γενάρη θα βγει σε συνεργασία με τον ΟΠΑΚΠΑ. Θα είναι πρωί ή απόγευμα για να μπορούν και όσοι εργάζονται? Δηλώνουν τηλεφωνικά οι ίδιοι πρώτον την ώρα που επιθυμούν στο τηλέφωνο του Τμήματος Δημόσιας Υγείας, το οποίο γράφει πάντοτε αναρτάται στο δελτίο τύπου, και δηλώνουν την ώρα αν επιθυμούν. Μπορεί να είναι και απόγευμα, συνήθως νωρίς το μεσημέρι, 4-5, ή το πρωί. Τώρα για το τριήμερο, η πρώτη μέρα είναι σίγουρα πρωινή, είναι μετά τις 12. Θα βγει αναλυτικό δελτίο τύπου φυσικά, σε συνεργασία με τον ΟΠΑΚΠΑ πάντοτε, για να μπορέσουν να δηλώσουν και συμμετοχή. Τα σεμινάρια αυτά επαναλαμβάνονται
επεμβάνονται κυρίως σε όποια χωριά ή ακόμη και οργανισμούς ή συλλόγους τοποθετείται νέο μηχάνημα πινιδωτή. Έχουν γίνει ήδη 9 σεμινάρια καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και σε κάθε κοινότητα όποτε έγινε τοποθέτηση, σε κάθε κοινότητα, σε κάθε πρώην καποδιστριακό δήμο όποτε έγινε η τοποθέτηση του πινιδωτή, προηγήθηκε φυσικά και το σεμινάριο. Γιατί ξέρετε ότι αυτό είναι κάτι διαρκές. Χρειάζεται δηλαδή υπενθύμηση σε όλους και σε εμάς που έχουμε κάνει τα σεμινάρια και έχουμε πιστοποιηθεί. Χρειάζεται και πάλι επικαιροποίηση των γνώσεων για να υπάρχει η αυτοπεποίθηση αυτού που χρησιμοποιεί το μηχάνημα, να υπάρχει εμπιστοσύνη στις γνώσεις που έχει αποκτήσει. Χρειάζεται μια διαρκής ανανέωση των γνώσεων. Και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο νοσοκομείο των Σερών, μια που επέστρεψαν οι ανεμβολίες στη υγειονομική που για αρκετό καιρό βρισκόταν εκτός των εργασιών τους, λόγω βεβαίως των μέτρων που είχαν ληφθεί για την πανδημία του κορονοϊού. Ο πρόεδρος των εργαζομένων στο νοσοκομείο των Σερών, ο κύριος Γιάννης Αγοραστός, θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις, τι ακριβώς γίνεται αυτή τη στιγμή. Καλησπέρα κύριε Αγοραστέ, καλή χρονιά. Καλησπέρα κύριε Ανάβαλη, σας και τους τηλεθεατές σας. Καλή χρονιά, ευτυχισμένο το νέο έτος το 2023. Με υγεία, αχρίαστη να μας με είστε. Με υγεία, αχρίαστη, αλλά πραγματικά πάνω απ' όλα δεν υπάρχει από την υγεία. Αυτό ακριβώς. Επέστρεψαν λοιπόν οι συνάδελφοί σας οι ανεμβολίαστοι πίσω. Πράγματι μετά από 16 μήνες σε αναστολή και επέστρεψαν οι ανεμβολίαστοι συνάδελφοί μας που ήταν σε αναστολή. Είναι αρκετοί αυτοί που επέστρεψαν. Τη Δευτέρα το πρωί ήταν 36 άτομα τα οποία επανήλθαν στην εργασία τους, έχουν τοποθετηθεί από τις υπηρεσίες τους στα τμήματά τους και προσφέρουν πλέον τις εργασίες τους. Είναι μια μεγάλη βοήθεια και για μας που επέστρεψαν, το επιδιώκαμε, το ζητούσαμε τόσο καιρό. Ήρθε η ώρα τελικώς που επέστρεψαν. Και αυτό είναι το ευχάριστο. Αυτό είναι το ευχάριστο. Τώρα σε ποιο βαθμό θα σας ξεκουράσουν, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, κύριε Αγοραστέ, όλους εσάς που τόσο καιρό είστε στο νοσοκομείο, με όλες τις ελλείψεις που υπάρχουν και το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Πόσο ανακουφίζεστε δηλαδή? Ενισχύθηκαν πλέον όλα σχεδόν τα τμήματα με αυτούς τους συναδέλφους οι οποίοι ήταν σε αναστολή. Υπήρχαν και γιατροί μέσα, υπήρχαν και τραυματιοφορείς, υπήρχαν και διοικητικοί, υπήρχε και νοσηλευτικό προσωπικό. Και το ζητούμενο είναι ότι δεν είναι μόνο αυτοί οι 36 που επέστρεψαν τη Δευτέρα. Υπήρχαν αρκετοί συνάδελφοι οι οποίοι ήταν ανεμβολίαστοι και εργάζονταν με το πιστοποιητικό της νόσης. Το οποίο σε λίγο πάλι θα έλεγε το πιστοποιητικό. Πολλοί συνάδελφοι ερχόταν, δούλευαν με το πιστοποιητικό, τελείωνε και έμπαιναν πάλι σε αναστολή. Ναι. Ήταν μεγάλος αριθμός αυτός που ξεκίνησε εδώ και 16 μήνες. Βιώσαμε αρκετά, κουραστήκαμε, ζοριστήκαμε. Πραγματικά αυτοί οι συνάδελφοι έλειπαν από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Γιατί πανελλαδικός, αυτή τη στιγμή επέστρεψαν τη Δευτέρα 2.000 άτομα. Ναι, μεγάλος αριθμός. Πολύς κόσμος. Δεν μου λέτε, υπάρχει κάποιο ειδικό καθεστώς με το οποίο επέστρεψαν, δηλαδή θα γίνεται τεστ για τη δουλειά? Πώς ακριβώς επέστρεψαν πίσω? Το ΦΕΚ αναφέρει το... Μ' ακούτε? Ναι, μάλλον έχει πέσει η γραμμή, οπότε οι συνάδελφοι θα προσπαθήσουν να καλέσουν ξανά τον κύριο Αγοραστό για να έχουμε επικοινωνία. 36 λοιπόν οι υγειονομικοί. Οι ανεμβολίες στη υγειονομική που επέστρεψαν στο νοσοκομείο των Σερών, πάνω από 2.000 από ό,τι μας είπε πριν από λίγα μόλις λεπτά ο κύριος Αγοραστός, είναι αυτοί που επέστρεψαν γενικότερα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στις εργασίες τους. Μένει να δούμε λοιπόν να μας πει τι λέει το ΦΕΚ σχετικά με τον τρόπο που οι άνθρωποι αυτοί επέστρεψαν. Και βεβαίως δεν ξέρω αν είναι αρκετοί αυτοί οι 36 για να καλύψουν όλες τις θέσεις οι οποίες είναι κενές, υπολείπονται σε σχέση με το οργανόγραμμα που υπάρχει στο νοσοκομείο των Σερών, στο νοσηλευτικό προσωπικό και όχι μόνο στο διοικητικό. Δεν μιλάμε για το ιατρικό προσωπικό, γιατί για το ιατρικό προσωπικό έχουμε μιλήσει αρκετές φορές και με τον πρόεδρο της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών του Νοσοκομείου των Σερών, τον κύριο Πάπα Μιχάλη. Προσπαθούμε λοιπόν να επικοινωνήσουμε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι από σήμερα είναι στις εργασίες τους αυτοί οι άνθρωποι κανονικά. Είναι και όσοι είχαν και πιστοποιητικό νόσησης που δούλευαν μεν, αλλά όπως μας είπε έλυγε κατά διαστήματα και έπρεπε να και προσμετρούνται και αυτοί, οπότε δεν θα υπάρχει πρόβλημα και με αυτούς οι οποίοι δούλευαν μεν, αλλά ήταν με πιστοποιητικό νόσησης και είναι σημαντικό όλο αυτό. Θα με ενημερώσουν οι συνάδελφοι αν υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας με τον κύριο Αγοραστό αυτή τη στιγμή, γιατί διακόπη ξαφνικά η επικοινωνία. Ορίστε.
Μάλιστα, εντάξει, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή. Δεν είναι δυνατόν, οπότε θα με ενημερώσετε το τι θα κάνουμε. Πάμε σε διάλειμμα. Θα πάμε σε διάλειμμα. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε τη συνομιλία μας με τον κύριο Αγοραστό, τον πρόεδρο των εργαζομένων στο νοσοκομείο των Σερών. Κύριε Αγοραστέ, λέγαμε προηγουμένως ότι είναι 36 οι υγειονομικοί που επέστρεψαν οι ανεμβολίαση στις εργασίες τους και που προσφέρουν ανάσες πλέον σε όλους όσοι κάνατε και παραπάνω, προσφέρατε ως συνήθως βεβαίως στο νοσοκομείο των Σερών λόγω της έλλειψης προσωπικού. Και είχαμε μείνει στο ερώτημα για το καθεστώς με το οποίο επέστρεψαν, αν υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερες συγκεκριμένες οδηγίες για αυτούς τους ανθρώπους. Πράγματι, οι οδηγίες σύμφωνα με το ΦΕΚ αναφέρουν ότι θα πρέπει να φοράνε μάσκα υψηλής προστασίας, την 95, θα πρέπει να κάνουν 2 rapid tests την εβδομάδα, ναι. Και δεν πρέπει να εργάζονται σύμφωνα με το ΦΕΚ σε μονάδες κλειστές όπως ΜΕΘ, όπως την κρυφτικός νεφρός, χημεθεραπείας και γενικώς εκεί που υπάρχουν ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς. Θα γίνουν δηλαδή κάποιες αλλαγές. Υπήρχαν άνθρωποι που εργαζόταν σε τέτοιου είδους μονάδες όπως είναι η ΜΕΘ, ας πούμε, στο νοσοκομείο των Σερών και θα πρέπει να γίνουν αλλαγές στροποποίηση, δηλαδή στο πρόγραμμά τους. Πράγματι υπήρχαν συνάδελφοι οι οποίοι ήταν σε αναστολή που δούλευαν στη ΜΕΘ και αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να εργαστούν σύμφωνα με το ΦΕΚ στο παλιό του τμήμα που ήταν η ΜΕΘ. Θα πάνε αλλού. Θα πάνε αλλού, τους τοποθέτησαν ήδη αλλού. Η νοσηλευτική υπηρεσία έχει τοποθετήσει τους εργαζόμενους από τη Δευτέρα στις ανάλογες θέσεις. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι επιστρέψατε σε μια σχετική κανονικότητα, κύριε Αγοραστέ. Πράγματι θεωρώ ότι επιστρέψαμε αυτή τη στιγμή σε μια κανονικότητα. Το ευχάριστο είναι ότι έχουν ανανεωθεί όλοι οι 31 12 του 23. Mm-hmm. Περιμένουμε να βγουν 30 θέσεις μόνιμες του νοσηλευτικού προσωπικού από την τελευταία προκήρυξη που βγήκε. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε να προγραμματίσουμε με το προσωπικό που έχουμε έως τέλος της χρονιάς. Από εκεί και πέρα οι πληροφορίες λένε ότι μέσα στο 23 θα βγει και μια πάλι μεγάλη προκήρυξη και, για νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό για όλα τα νοσοκομεία, που πράγματι αν και αυτοί τρέξει και προσληφθούν και από την προηγούμενη προκήρυξη, μπορούμε να πούμε ότι μετά από το 2012 θα έρθει μόνιμο προσωπικό στο νοσοκομείο μας νοσηλευτικό. Μάλιστα. Αυτά είναι τα ευχάριστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αγοραστέ. Να είστε καλά. Καλή χρονιά να έχετε. Καλή χρονιά. Να έχουμε καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Γεια σας. Και θα περάσουμε αμέσως τώρα στην γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος εδώ στις ΣΕΡΙ, την κυρία Αλεξία Μπούμπα, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κυρία Μπούμπα. Καλή χρονιά. Καλησπέρα, καλή χρονιά σε όλους. Να είστε καλά. Και αφορμή και για την σημερινή παρέμβαση είναι ένα δελτίο τύπου που μας στείλατε σχετικά με το σχολείο όπως θα έπρεπε να είναι σύμφωνα βεβαίως με τη δικιά σας άποψη. Θα μας δώσετε λεπτομέρειες. Πρώτα-πρώτα με ποια αφορμή έγινε αυτή η παρέμβαση. Κοιτάξτε, αφορμές είναι πάρα πολλές. Όπως πρώτα και κύρια το πολύ τραγικό γεγονός που έγινε με το ένατο δημοτικό σχολείο, με τον μαθητή που έχασε έτσι όπως έχασε τη ζωή του, με τον προϋπολογισμό που ψηφίστηκε για το 2023 όπου συνεχίζει να είναι αντιλαϊκός και μάλιστα τα χρήματα για την παιδεία συνεχίζουν να είναι λίγα, άσχετα αν φαίνεται πως έχει μια μικρή αύξηση κάποιων εκατομμυρίων ευρώ, όπως επίσης και με τα τεράστια προβλήματα που έχουν και οι ίδιοι εκπαιδευτικοί ως εργασία στον χώρο της εκπαίδευσης με βάση και τις ανακλήσεις που έγιναν μέσα στο Δεκέμβριο. Δηλαδή είχε ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας γύρω στις 580 προσλήψεις και πάνω κάτω στα ίδια νούμερα είναι και οι ανακλήσεις. Άρα υπάρχουν τεράστια προβλήματα σε θέμα της ίδιας της εκπαίδευσης mm-hmm. με βάση τα κενά που υπάρχουν, τα τεράστια, σε όλα τα σχολεία. Οπότε εσείς τι προτείνετε ως ΚΚΕ?
Κοιτάξτε, εμείς θεωρούμε ότι ως κομμουνιστικό κόμμα χρειάζεται να υπάρχει οργάνωση και διεκδίκηση για να έχουμε ένα σύγχρονο και ασφαλή σχολείο, όπου πρέπει να το διεκδικούμε και ως γονείς και ως εκπαιδευτικοί και ως μαθητές, αν θέλετε και ως εργαζόμενοι, γιατί όσο πιέζεις και δημιουργείς εκείνες τις προϋποθέσεις για να αφήνεις και παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές, τόσο θα μπορείς και να έχεις και κατακτήσεις και να λαμβάνεις και πράγματα. Γιατί όσο μένεις αμέτωχος και θεωρείς ότι είναι θέμα κυβέρνησης ή θέμα δημάρχου, θέμα υπουργού να λυθεί κάποια στιγμή το πρόβλημα στις σχολικές επιδομές, τότε δεν πρόκειται να συμβαίνει τίποτα. Θα συνεχίζουν να δίνονται ελάχιστα χρήματα για την εκπαίδευση, για τη συντήρηση των σχολικών κτηρίων και θα είσαι και ευχαριστημένος όταν θα έρχεται ο εκάστοτε βουλευτής, θα σου χτυπάει το χέρι στην πλάτη και θα σου λέει τι να κάνουμε, οι αντοχές της οικονομίας είναι πολύ μικρές, άρα και τα χρήματα που θα δώσουμε για τα σχολεία είναι λίγα. Άρα βάλτε και στις πλάτη ως εργαζόμενοι, ως γονείς, για να πληρώσετε τη θέρμανση, για να συντηρήσετε τα σχολεία. Είναι κάτι που το ζούμε δηλαδή, δεν είναι φανταστικό. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει τώρα εμείς από κάτω ως γονείς, ως εργατικό κίνημα να πάρουμε θέση και να πούμε ως εδώ φτάνει. Πρέπει τώρα να διεκδικήσουμε σύγχρονο σχολείο, γιατί υπάρχουν όλες οι υποδομές, υπάρχουν όλες οι, αν θέλετε, οι τεχνολογικές τώρα και οι επιτεύξεις της επιστήμης που μπορούν να υπάρξουν τέτοια σχόλια τη σήμερα ημέρα. Δεν μου λέτε, όταν λέτε να μην βάζουν το χέρι στη τσέπη οι γονείς για θέρμανση ή οτιδήποτε άλλο και λέτε ότι το ζούμε, υπάρχουν τέτοια παραδείγματα? Υπάρχει τέτοια ενημέρωση? Κοιτάξτε, φυσικά και υπάρχουν. Όταν υπάρχουν απλήρωτοι λογαριασμοί από πάρα πολλά σχολεία, είτε έχει να κάνει με τη θέρμανση, είτε έχει να κάνει με λογαριασμούς ρεύματος ή τηλεφώνων, όταν δεν μπορεί να το καλύψει η σχολική επιτροπή, πάρα πολλές φορές απευθύνονται σε συλλόγους γονέων και κηδεμόνων. Και ζητάνε δηλαδή χρήματα από το σύλλογο για τη θέρμανση του σχολείου. Σε ποιο σχολείο? Αυτό είναι πολύ σοβαρό που μας λέτε. Κοιτάξτε, πριν από λίγες μέρες είδα δημοσίευμα σε σχολείο της Κομωτινής. Σέρες, αλλού. Δεν μιλάω τώρα για Σέρες, απλά επειδή όλοι είμαστε γονείς, τα ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι από σχολείο που είχαμε τα παιδιά μας, ζητούσαν χρήματα για να πληρωθούν λογαριασμοί τηλεφώνου. Ή αντίστοιχα μας έλεγαν οι διευθυντές όταν θα άνοιγε η φετινή σχολική χρονιά του 22, ότι η θέρμανση θα ξεκινήσει μετά τον Δεκέμβριο γιατί είναι πολύ λίγα τα χρήματα. Αυτό είναι γεγονός. Έγινε εδώ στη Σέρρη, στη σχολεία των Σερών. Μάλιστα. Σε παρελθόντα χρόνια δηλαδή, όχι φέτος, ας πούμε. Δεν έχετε κάτι να μας καταγγείλει. Αυτό έγινε φέτος, ναι. Για τις ενημερώσεις τώρα των διευθυντών προς τους γονείς ότι θα υπάρχει μειωμένη θέρμανση και με μέτρο που λέμε, αυτό γινόταν τώρα, φέτος. Φέτος, μάλιστα. Στο Δήμο Σερών ή σε άλλο Δήμο? Εδώ, σε δικά μας σχολεία, μέσα στην πόλη. Αυτό πρέπει να το ρωτήσουμε, παιδιά, να το κάνουμε ρεπορτάζ. Γιατί είμαστε γι' αυτό λέμε, πρέπει να γίνει Σερών, υπόθεση πούμε, και των ίδιων των γονιών και των ίδιων των εκπαιδευτικών που είναι μέσα στα σχολεία. Ευτυχώς ο καιρός κρατάει φέτος, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Αυτό μας γλίτωσε μέχρι στιγμής, αλλά πάλι έχουμε ένα χειμώνα στην πορεία που πρέπει να διανύσουμε. Μάλιστα. Οπότε, εσείς ζητάτε σχολεία που να έχουν χρήματα, για αυτά τα βασικά τέλος πάντων, τα αυτονόητα. Και από εκεί και πέρα υποδομές να φαντάσω και καλύτερες υποδομές και εκπαιδευτικό προσωπικό ή και κάτι άλλο, κάτι παραπάνω. Εννοείται και μάλιστα δεν μπορεί να κάνεις τέτοιες αλλαγές όσον αφορά τώρα με την ενεργειακή αναβάθμιση ή να δίνεις τόσες μεγάλες αλλαγές σε κάποιο σχολείο χωρίς αυτό να γίνεται κεντρικά και οργανωμένα από κάποιον επίσημο κρατικό φορέα. Και δεν είναι δηλαδή ευθύνη του εκάστοτε Δήμου ή του εκάστοτε εργολάβου. Εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει συντονισμένα και οργανωμένα να το βάλει στην αιγίδα του το κράτος, ούτως ώστε πραγματικά να είναι ασφαλή όλα τα σχολεία και όσα αναβαθμίζονται ενεργειακά, αλλά και όσα πρέπει να χτιστούν στο επόμενο διάστημα. Γιατί προβλήματα υπάρχουν και εδώ πέρα, μέσα στην πόλη μας, όσον αφορά με σχολεία, παράδειγμα νηπιαγωγεία, που θα έπρεπε να χτιστούν από τα χθες, όχι αύριο. Με τα νηπιαγωγεία υπάρχει θέμα, αυτό είναι αλήθεια. Και δεν υπάρχουν και οικόπεδα μέσα στον αστικό ιστό. Τουλάχιστον αυτό γνωρίζουμε, ότι δεν είναι εύκολο να βρεθούν οικόπεδα για να χτιστούν. Ναι, και όχι μόνο στην πόλη μας. Δηλαδή, τεράστια προβλήματα υπάρχουν και σε άλλες μεγάλες πόλεις. Άρα, δεν είναι ευθύνη της πολιτείας. Όταν εντάσσεις τώρα την υποχρεωτική, την προσχολική αγωγή, να έχεις και την αντίστοιχη οργάνωση σε σχολικές εγκαταστάσεις και υποδομές. Μάλιστα. Αυτή η παρέμβαση η οποία μας ήρθε μας αυτό το δελτίο τύπου έχει πάει και κάπου αλλού θεσμικά, θα κατατεθεί στη Βουλή ίσως?
Πώς είναι, κοιτάξτε, το επόμενο διάστημα θα οργανώσουμε και πιο εξειδικευμένες τώρα συναντήσεις και με τους συλλόγους των εκπαιδευτικών και με συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, αν θέλετε και με τοπικούς φορείς, ούτως ώστε να προβάλλουμε και καλύτερα την ανάγκη τώρα σε σχολικές υποδομές και σε ασφαλή κτίρια, όχι μόνο στην πόλη των Σερών, αλλά και σε όλο τον νομό. Και είναι θέματα που θα τα αναδείξουμε με ό,τι δυνάμεις έχουμε και μέσα από κομματικά μέλη, μέσα από άτομα που είναι στο συνδικαλιστικό χώρο, και μάλιστα πρέπει να γίνει απέτηση αυτό που λέμε και του κινήματος, και όχι να περιμένουμε λύσεις από τα πάνω ή όταν θα υπάρχουν χρήματα να μας σκεφτούν και να ίσως δώσουν κάτι και για το δικό μας σχολείο. Δηλαδή το γεγονός που συνέβη στις αρχές Δεκέμβρη με τον μαθητή πρέπει να μας ταρακουνήσει και όλοι να βγούμε με απέτηση στο ότι τώρα πρέπει να γίνουν άμεσες παρεμβάσεις στα περισσότερα σχολεία του νομού. Μάλιστα. Αυτό είναι πρωτοβουλία της τοπικής οργάνωσης, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Σε επίπεδο νομού Σερών και πανελλαδικά. Αν θέλετε και, και στους υπόλοιπους νομούς, οι αντίστοιχες οργανώσεις έχουν τέτοιες παρεμβάσεις. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μπούμπα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή χρονιά και καλούς αγώνες να ευχηθώ, γιατί μόνο με αγώνες μπορούμε να καταφέρνουμε πραγματάκια και να βελτιώνουμε τη ζωή μας. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή χρονιά και σε εσάς. Θα συνεχίσουμε εμείς, κυρίες και κύριοι. Ο Άγιος Ιωάννης, στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη, μάλλον, υπάρχουν πολλά παράπονα από τους κατοίκους. Κυρίως για τους δρόμους, για το οδόστρωμα. Ο κύριος Σπυρόπουλος μιλά στο ρεπορτάζ που ακολουθεί και λέει ότι πολύ σύντομα θα υπάρξουν παρεμβάσεις. Σε κάκιστη κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή το οδικό δίκτυο του Αγίου Ιωάννη λόγω εργασιών που πραγματοποίησαν συνεργεία του Δήμου. Η εικόνα αυτή, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Σερών Παναγιώτη Σπυρόπουλο, θα αλλάξει σε μελλοντικό χρόνο, καθώς ο δρόμος θα ασφαλτοστρωθεί εκ νέου, ώστε να παραδοθεί στους κατοίκους και στους επισκέπτες όπως τους αξίζει και όπως θα έπρεπε να είναι. Το κόστος ανέρχεται στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Γίνανε παρεμβάσεις εκεί από το Δήμο Σερών και σε έργα τα οποία έχουμε χρηματοδοτήσει και εμείς με τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Εκεί ο δρόμος είναι σε κακή κατάσταση, κάκιστη θα έλεγα. Είναι και ένας δρόμος στο οποίο πρέπει να προσεχθεί. Γιατί εκεί είναι ο Αγιάννης μας, εκεί μένουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας και πρέπει να τον περιποιηθούμε. Μόλις ήδη έχω κάνει εγώ έγγραφο, έχω ζητήσει τις ανάλογες πιστώσεις. Μόλις ολοκληρωθεί το έργο, γιατί φτάνει μέχρι και τη στροφή για το κρικρί και γίνονται παρεμβάσεις, θα πρέπει να γίνει εξ αρχής αυτό το κομμάτι. Ο δρόμος είναι δικός μας. Οι δήμοι, οι προηγούμενες δημοτικές αρχές και οι υφιστάμενες κάναν τις παρεμβάσεις και όπως καταλαβαίνετε δεν μπόρεσαν να τον αποκαταστήσουν όπως πρέπει. Όταν κόβεις ένα δρόμο, ό,τι και να κάνεις από εκεί και πέρα, δεν νομίζω ότι μπορείς να τον επαναφέρεις. Αν θυμάστε, είχε προβλήματα και τώρα με την παρέμβαση δημιουργήθηκαν περισσότερα. Εκείνο πρέπει να γίνει εξ αρχής, πρέπει να ολοκληρωθούν οι εργασίες, έτσι ώστε θα στοιχήσει περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ. Ήδη έχω ετοιμάσει την κοστολόγηση με τις τεχνικές υπηρεσίες. Πρέπει να κάνει παρέμβαση εκεί η περιφέρεια. Και μπορεί τα χρήματα να μην έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα. Ωστόσο, ο Αντιπεριφερειάρχης Σερών θεωρεί δεδομένο πως αυτά θα βρεθούν και οι εργασίες θα ξεκινήσουν και θα ολοκληρωθούν μέσα στο 2023. Αυτό που ζητά βέβαια είναι, εάν ασφαλτοστρωθεί ο δρόμος, να μην γίνουν νέες εργασίες, ώστε ο δρόμος να μην καταστραφεί. Περιμένουμε να ολοκληρωθούν και να παραδώσουν το έργο, γιατί είναι σε εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή δεν έχω εξασφαλισμένους τους πόρους όσον αφορά τα χρήματα. Έχω την μελέτη, έχω ετοιμαστεί, έχω συνοηθεί με το Δήμο Σερών, γιατί πρέπει να δοθεί σοβαρή απάντηση εκεί. Αλλά από τη στιγμή που θα γίνει, δεν πρέπει να γίνει άλλη παρέμβαση. Γιατί θα είναι ντροπή για μας και για όλους από την πρώτη στιγμή να ξαναρχίσουμε τα πειράματα. Οπότε πρέπει και με φυσικό αέριο, έχετε συνεννοηθεί. Κοιτάξτε, δεν είναι δική μου δουλειά αυτή. Οι τεχνικές υπηρεσίες ξέρουν. Περιμένουμε να μας παραδώσει, γιατί είναι σε εξέλιξη. Τώρα έχει γίνει ένα μεγάλο έργο εκεί, να ξέρετε. Σοβαρό έργο και πραγματικά είναι στους χρόνους του και εκεί έχει δώσει καλές εξετάσεις η Δημοτική Αρχή. Σε συνεργασία, σας λέω, με τα προγράμματα τα οποία είναι εξασφαλισμένα από εμάς. Ο εργολάβος πήγε καλά και οφείλουμε να το λέμε. Εκεί η παρέμβαση που θα γίνει όσον αφορά το νερό που θα παρέχεται πλέον στις αίρες θα την καλύπτει για τα πολλά επόμενα χρόνια και έχει σημασία αυτό. Και καθαρό νερό και οι ποσότητες θα είναι επαρκείς και φυσικά ποιοτικές.
Ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος μάλιστα δηλώνει πως οι κάτοικοι του Αγίου Ιωάννη που φωνάζουν και διαμαρτύρονται έχουν απόλυτο δίκιο, καθώς ζουν καθημερινά μια δύσκολη κατάσταση. Εκεί ο δρόμος πρέπει, αφού παραδοθεί, τώρα δεν ξέρω πότε θα είναι αυτό, το Μάρτιο, τον Απρίλιο, να δούμε πώς θα εξασφαλίσουμε αυτές τις χρηματοδοτήσεις για να γίνει ο διαγωνισμός, να γίνει ένας σοβαρός δρόμος, ασφαλής, έτσι ώστε με τις ανάλογες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στο εσωτερικό με το πεζοδρόμιο, τη φωταγώγηση κτλ. Πρέπει να γίνει μια ολοκληρωμένη παρέμβαση. Δικαίως φωνάζουν οι κάτοικοι εκεί, καιρό ταλαιπωρούνται. Ελπίζω και εύχομαι να ολοκληρωθεί αυτό το έργο έτσι πως πρέπει να ολοκληρωθεί και έτσι πως πάει. Να περάσουν όλες οι υπηρεσίες να κάνουν τις παρεμβάσεις τους και μια και καλή να γίνει ο δρόμος και πραγματικά να περνούμε από εκεί με ασφάλεια και να νιώθουμε κι εμείς καλά στους κατοίκους όσον αφορά το να μπορούν να πάνε στα σπίτια τους, στις δουλειές τους, οι άνθρωποι που επισκέπτονται τον Αγιάννη, γιατί ο Αγιάννης είναι ένα εμβληματικό σημείο για τις Σέρες και το ξέρετε. Όλοι έχουμε μεγαλώσει εκεί και αξίζει. Και θα ολοκληρώσουμε με Μανουήλ Παπά πάλι, Δήμο Μανουήλ Παπά. Μέσα στο 23 θα υπάρξει ΔΕΙΑ, δεν έχουν ΔΕΙΑ στον Μανουήλ Παπά, και στον γειτονικό μας Δήμο. Εγώ να σας ευχαριστήσω κυρίες και κύριοι στο σημείο αυτό που είστε κοντά μας και σήμερα. Το ραντεβού μας είναι για αύριο λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι. Ακολουθεί η κερασία κόκαλη με υπέροχες συνταγές. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 9:20 με τον Δημήτρη Κότα. Καλώς απόγευμα. Είμαστε αναγκασμένοι μέσα στο 23 να αλλάξουμε τον εσωτερικό μας οργανισμό και να δημιουργήσουμε και εμείς, όπως οι περισσότεροι, τα 2/3 των Δήμων στη χώρα, να δημιουργήσουμε ξεχωριστό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μια ΔΕΙΑ. Θέμα χρόνου ή καλύτερα θέμα εργαζομένων είναι η δημιουργία επιχείρησης ίδρυυσης και αποχέτευσης στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά, με το Δήμαρχο Δημήτρη Νότα να ξεκαθαρίζει πως αυτό πρέπει να γίνει μέσα στο 2023. Οι υπάλληλοι στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά είναι μόλις 50, με το οργανόγραμμα να αναφέρει πως θα έπρεπε να είναι 110. Εάν έρθει νέο προσωπικό, θα μπορεί να στελεχωθεί και η επιχείρηση ίδρυυσης. Αυτό θα το κάνουμε γιατί για να γίνει αυτό απαιτούνται και στελέχωση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κυρία Βαΐδου, εμείς με στοιχεία που έχω από την υπηρεσία είμαστε 50 ακριβώς άνθρωποι που είναι μόνιμοι υπάλληλοι του Δήμου, όταν το οργανόγραμμά μας είναι 110. Περιμένουμε στο επόμενο άμεσο χρονικό διάστημα, ο λίγων ημερών θα έλεγα, το πολύ πολύ ενός μηνός, τον πρώτο μήνα του Ιανουαρίου, να έρθουν δύο μηχανικοί, οι οποίοι έγινε προκήρυξη πριν από περίπου 2 έτη από το Υπουργείο Εσωτερικών με τη διαδικασία του ΑΣΕΠ. Θα έρθει ένας πολιτικός μηχανικός και ένας μηχανολόγος μηχανικός. Με το που θα έρθουν οι δύο αυτοί νέοι επιστήμονες και θα στελεχώσουν τις υπηρεσίες του Δήμου μας, θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και εμείς, γιατί είναι αναγκαιότητα για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που στο μέλλον θα βρούμε, να κάνουμε και εμείς ΔΕΙΑ, όπως είπα, τα 2/3 των Δήμων όλης της χώρας. Αυτή τη στιγμή όσοι διαμένουν στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά πληρώνουν τέλη ίδρυυσης μία φορά το χρόνο, πράγμα βέβαια που θα αλλάξει με τη δημιουργία επιχείρησης ίδρυυσης. Τώρα με την υποστελέχωση που έχουμε στέλνουμε έναν λογαριασμό, χαμηλού κόστους βέβαια, πρέπει να το πούμε και αυτό, χαμηλού κόστους, δηλαδή εμείς θα σας πω, κυρία Βαΐδου, ότι για μια οικογένεια ενός ζευγαριού με 4 ανήλικα τέκνα, για την ίδρυυσή του αυτή η οικογένεια δεν απαιτείται να πληρώσει στη διάρκεια ενός ολόκληρου χρόνου από 140 μέχρι 180 ευρώ. Νομίζω ότι είναι στόχος μας εξάλλου είναι να έχουμε υψηλού επίπεδου παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους δημότες μας με χαμηλό κόστος για να γίνουμε πιο ελκυστικοί, να έρθουν και άλλοι άνθρωποι να ζήσουν στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά. Αυτή τη στιγμή δηλαδή στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά μια τετραμελής οικογένεια πληρώνει 30 ευρώ το δίμηνο ανεξάρτητα από το νερό που καταναλώνει. Το ποσό δεν θεωρείται ούτε μικρό ούτε μεγάλο εάν αναλογιστεί κανείς πως μια τετραμελής οικογένεια στις Σέρες πληρώνει περίπου 40 ευρώ ξοδεύοντας βέβαια πολύ λιγότερα κυβικά νερού. Έκανα μια τοποθέτηση και θέλω αυτό το κομμάτι της μικρής μας συνέντευξης να μην το κόψετε. Έκανα μια τοποθέτηση στο ετήσιο συνέδριο της ΣΚΕΔΕ και είπα ότι, μιλώντας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα πρέπει αυτό που συμβαίνει σήμερα στο χώρο, το κόστος της ενέργειας, της ηλεκτρικής ενέργειας, θα πρέπει να μας κάνει όλους να προστατεύσουμε ένα ύψιστο φυσικό αγαθό και συνάμα κοινωνικό αγαθό όπως είναι το νερό. Θα πρέπει δηλαδή να διατηρηθεί στα χέρια της κοινωνίας η διαχείριση των υδάτινων πόρων και κυρίως του νερού της ίδρυυσης. Γιατί
επειδή υπάρχουν οι ΔΕΙΑΙ, οι οποία είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν προϊσταμένη αρχή τον Δήμο, έχουμε χαμηλό κόστος όχι μόνο στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά αλλά και στους άλλους Δήμους. Εάν απελευθερωθεί και η αγορά του νερού, τότε τα τιμολόγια θα πάνε πολύ ψηλά. Τέλος, ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Παπά αναφέρθηκε και στο μεγάλο έργο αγωγού λιμάτων που προχωρά σε δεύτερη φάση και θα εντάξει άλλα 8 χωριά. Έχοντας το έργο της πρώτης φάσης των αγωγών λιμάτων και της μονάδας βιολογικής επεξεργασίας που εκτελείται και θα παραδοθεί προς χρήση μέσα στους πρώτους μήνες του 2023, και μάλιστα τις προηγούμενες μέρες μας έκανε επίσημες ανακοινώσεις και ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και Δικτύων, ο κύριος Κώστας Καραμαλής, ότι εκτός από αυτή την πρώτη φάση, την οποία έχουμε εκτελέσει πάνω από το 90% του συγκεκριμένου έργου, έρχονται άλλα 5 εκατομμύρια 100.000 ευρώ για την β' φάση, η οποία β' φάση θα βάλει και τα αστικά λίμματα άλλων 8 χωριών, εκτός από τα 4 που ήδη πηγαίνουν στην μονάδα βιολογικής επεξεργασίας.